Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης. Όπως πιθανόν να ξέρετε μέχρι σήμερα, μάλλον μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή διαμέσου του email της εκπομπής, δηλαδή μικρόφωνο dk@gmail.com, μικρόφωνο dk με κάπα όλα αυτά @gmail.com. Στείλτε μας ό,τι νομίζετε ότι θα θέλατε να συζητήσει, να μπορούμε να συζητήσουμε στον αέρα. Σήμερα έχουμε, νομίζω, πολεμική ατμόσφαιρα στη χώρα, διότι οι εντάσεις ανάμεσα στους δανειστές και στην ελληνική κυβέρνηση οξύνονται. Χθες είχαμε τη δήλωση του κυρίου Άμποτ και Κοστέλο, του Κοστέλου, ναι. Ο Άμποτ δεν έπαιξε σε αυτό το έργο. Λοιπόν, έχει πάρει μάλλον σύνταξη, δεν ξέρουμε τι θα γίνεται. Πάντως ο κύριος Κοστέλο, ο υπάλληλος των θεσμών, ανακοίνωσε με δημόσια δήλωσή του ότι τόσο το νομοσχέδιο που κατατέθηκε σήμερα των 100 δόσεων, που δεν λέγεται ακριβώς 100 δόσεων, είναι νομοσχέδιο που αφορά την ενίσχυση της οικονομίας, λέει. Τώρα πώς θα ενισχύεται, θα το δούμε αυτό το πράγμα. Και το νομοσχέδιο το οποίο συζητείται για δεύτερη μέρα σήμερα, περί ανθρωπιστικής κρίσης και μέτρων, είναι μονομερείς ενέργειες και τέλος πάντων δεν φέρουν την έγκριση των δανειστών. Πρώτη ερώτηση. Αντέδρασε η ελληνική κυβέρνηση? Ιδού η απορία. Εγώ δεν είδα καμία αντίδραση. Δεύτερον, από ό,τι θυμάμαι, ο κύριος Βαρουφάκης, πριν φάει ψάρια στο σπίτι του και το φωτογραφεί στο Paris Match, με αποτέλεσμα να κάνει να φτάνει μέχρι και ο κύριος Ντάιζεμπλουμ να λέει, εντάξει, λέει, κάντε λιγότερες φωτογραφίες με το στο Paris Match και ασχοληθείτε περισσότερο με τα πράγματα το διαπραγματεύσεων, δηλαδή απευθυνόμενος στην ελληνική κυβέρνηση. Το ερώτημα λοιπόν που είναι, από ό,τι θυμάμαι, είναι ότι εμείς είμαστε φιλόξενη χώρα, έτσι έχει πει ο κύριος Βαρουφάκης. Πού βρίσκεται σήμερα ο κύριος Βαρουφάκης? Είναι στην Ελλάδα, στο Τιμπουκτού, στον Αρκτικό κύκλο? Πού ακριβώς βρίσκεται? Τέλος πάντων, όπου και να έχει, το ψάχνουμε. Το ψάχνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Διότι σήμερα έκανε μόνο 2 συνεντεύξεις. Και απορούν. Έχει ρεκόρ 5 συνεντεύξεις την ημέρα. Θα το σπάσει, πού θα το σπάσει? Ξέρετε, είναι πολλή δουλειά. Συνέντευξη πάνω στη συνέντευξη, δηλαδή βόλτα πάνω στη βόλτα, ταξίδι πάνω στο ταξίδι, με μπρόκολο, αστακό, και αυτό δεν μπορείς. Δηλαδή είναι πολύ κούραση. Αφήστε δε που ταξιδεύει τουριστική, σαν και εμάς τους θνητούς. Βέβαια. Ναι. Έτσι είναι και δεν είναι συνηθισμένος. Και βγάζει, ξέρετε, καλούς στον ευαίσθητο χώρο και δεν μπορεί. Γι' αυτό και έκανε δηλώσεις στη Γαλλία περί του έρωτος. Ας αφήσουμε τα λεφτά και ας ερωτευτούμε. Βέβαια, έτσι είναι. Όσοι τα έχουν πολλά και μάλιστα χωρίς να τα έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, τα περιφρονούν. Τι είναι να έχεις 5, 10, 12, 10, 15, 20, 32, 45, 60 εκατομμύρια ευρώ? Τι είναι? Τίποτα. Άσε δε, αν είναι και προϊόν λαιλασίας αυτού του τόπου από τον πεθερό σου, ο οποίος έκλεισε 10 εργοστάσια πετώντας έξω 15.000 εργάτες, διαλύοντας το σύμπαν στην κλωσσοντουργία και κατακλέβοντας το ελληνικό δημόσιο με θαλασσοδάνεια, αυτό είναι ακόμη καλύτερα. Μπορεί να είσαι υπεράνω. Θυμάμαι τον πεθερό μου που έλεγε, όταν γινόταν χαμός με το χρηματιστήριο το 1998-2000, το μεγάλο χρηματιστήριο, ο πεθερός μου είχε αγοράσει κάποιες μετοχές από τη δεκαετία του 60, έτσι, τις τραπέζες Ελλάδος, αυτά που λέγαμε τώρα, που μάθαμε τα λέμε blue chip και όλα αυτά τα πράγματα, και δεν ενδιαφερόταν για τι να τις κάνει και όλα αυτά. Και όταν έβλεπα εγώ, ας πούμε, τις εκτινάξεις
του χρηματιστηρίου, λέω πούλα τες. Λέει, κοίταξε να δεις, εμένα δεν με αφορούν αυτά. Αυτά τα λεφτά δεν τα δούλεψα ποτέ. Άρα γιατί να τα διεκδικήσω. Ήταν μια άλλη νοοτροπία και γι' αυτό δεν έγινε ποτέ στράτος. Ούτε βεβαίως γαμπρός στράτου. Ή οποιοδήποτε γενικά αυτού των κυρίων και κυριών οι οποίοι ήταν των ευαγών ιδρυμάτων που βοήθησαν πάρα πολύ αυτόν τον τόπο και προχώρησαν μπροστά. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση με όλους αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες μας είπαν ότι δεν πρόκειται να ανεχτεί συμπεριφορές απεικιοκρατικές στη χώρα. Μάλιστα ο κύριος Καμένος σε μια επίδειξη δυναμισμού από τα συνηθισμένα, από ξέρετε το συνέδριο, το δυναμισμό τύπου Καμένου, λέμε τώρα για να το ξεχάσουμε αύριο, έλεγε δεν θα δείτε τώρα επιτρόπους να συμπεριφέρονται άσχημα με έτσι αφιψηλού συμπεριφορά σε υπουργούς. Γιατί δεν τους στείλατε από εκεί που ήρθε τον κύριο Κοστέλο? Δεν ήταν δική του υπόθεση να κρίνει ή να μην κρίνει και πολύ δε περισσότερο να δημοσιοποιήσει την οποιαδήποτε τοποθέτησή του. Γιατί δεν το στείλατε από εκεί που ήρθε? Αφού έτσι αλλιώς υπάλληλος είναι των θεσμών και οι θεσμοί κάνουν κουμάντο και εσείς κάνετε διαπραγμάτευση με απευθείας με τους θεσμούς. Γιατί ο Κοστέλο δεν έφυγε πάρα αυτά για να γυρίσει πίσω? Αντίθετα, σήμερα μαθαίνουμε από το Reuters και το Bloomberg ότι σε τηλεφωνική συνομιλία και μάλιστα με τον γνωστό τρόπο τώρα σε μια αστραπή, πώς να το πούμε, συνδιάσκεψη με τους δανειστές διαμέσου εικόνας που λέμε, δηλαδή Skype, οι δανειστές εμφανίστηκαν εξαιρετικά οργισμένοι με το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν πειθαρχεί και δεν δίνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται οι υπαλληλοί της. Πού είναι, ρε παιδιά, η μαγιά? Μου κάνει εντύπωση, Δημήτρη, ότι υπάρχουν απαντήσεις, αλλά όλες οι απαντήσεις αναφέρονται σε πηγές, σε αξιωματούχους, αλλά ονόματα ή επίσημες θέσεις απέναντι στην επιστολή. Θα έπρεπε να βγει ο Υπουργός Οικονομικών που είναι ο καθήλυνη υπερευθυνός, δηλαδή κάποιος από την κυβέρνηση, και μάλιστα εγώ θα έλεγα πρέπον τρόπος είναι διαμέσου του κυβερνητικού εκπροσώπου, και να ανακοινώσει ότι ο κύριος Κοστέλο έχει μαζέψει τα πράγματά του και αυτή τη στιγμή αναχωρεί από την Ελλάδα για απρεπή συμπεριφορά. Αυτό θα κάνει μια σοβαρή κυβέρνηση. Ναι, αλλά εμείς δεν βλέπουμε τίποτα επίσημο, όλα στο ανεπίσημο είναι και μάλιστα με πολύ χλιαρό τρόπο. Δεν στο ανεπίσημο αντίδεση. Και εμείς διαμαρτυρηθήκαμε. Εμείς έσπερε και λέω, κύριε, μην με βαράτε άλλο. Λοιπόν, και βεβαίως όλα αυτά για να μπορεί να παίζει το Μέγκα, να παίζει το Αντένα, να παίζουν όλα αυτά τα μέσα και να χαζεύει το χάπατο Έλληνας και να λέει εσωτερική κατανάλωση. Οι δικοί μας αντιδράσανε. Αυτό. Για εσωτερική κατανάλωση. Βεβαίως μια σοβαρή κυβέρνηση λέει μαζέψτε τα και φύγετε. Και όχι όλοι, ο κύριος Κοστέλο. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να πούμε ότι είναι persona non grata και να ζητήσουμε κάποιον άλλο να το αντικαταστήσει. Τι το φοβερό δηλαδή. Θα γινόταν ο χαμός, θα μας κράταγε μούτρα ο Ντάιζενμπλουμ, θα του πέφτει η περούκα που φοράει. Δηλαδή τι ακριβώς θα συνέβαινε, ρε παιδιά? Τι θα γινότανε? Θα μας διώχνανε από το ευρώ? Δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά, δηλαδή. Λίγο, εντάξει, είπαμε το σόβρακο κάτω, αλλά όχι τόσο πολύ. Εντάξει, υπάρχει και ένα σοβαρό θέμα. Μετά την επόμενη μέρα ακολούθησε ένα δεύτερο ξεφτύλισμα άνευ προηγουμένου που λέγεται Ντάιζενμπλουμ. Αυτός ο απίστευτος τύπος, ο απίθανος, έκανε την εξής φοβερή δήλωση. Έκανε τη δήλωση ότι η Ελλάδα όπως το πάει θα χρειαστεί ελέγχους και κίνηση κεφαλαίου. Το αποτέλεσμα, πτώσεις στα χρηματιστήρια και βεβαίως εκτείναξη των ελληνικών ομολόγων. Ερώτημα. Αυτός διώκεται ή δεν διώκεται για τη δήλωσή του? Γιατί διώκεται. Και με τον ευρωπαϊκό νόμο διώκεται, το ευρωπαϊκό δίκαιο, γιατί δημιουργεί κατάσταση ανασφάλειας στην αγορά. Έτσι, και θα έπρεπε να διωχθεί. Επί τούτου κιόλας. Ναι. Επί τούτου, γιατί κάνει δήλωση εκβιαστικού χαρακτήρα προς ένα κράτος μέλος, δημιουργώντας πανικό στις αγορές. Γιατί δεν διώκεται? Γιατί η κυβέρνηση δεν ζητάει να διωχθεί πάρα αυτά ο κύριος αυτός?
με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεν είναι, μιλάμε, η δήλωση είναι απαράδεκτη από κάθε άποψη. Όχι γιατί εκβιάζει την Ελλάδα. Εμείς, ξέρετε, δεν εκβιαζόμεθα. Το είπε άλλωστε και η κυβέρνηση. Σιγά που θα σε πάρουμε σοβαρά. Να. Λοιπόν, το ερώτημα είναι όμως ότι αυτός ο τύπος παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία, δημιουργεί καταστάσεις πανικού στις αγορές, κάτι που υποτίθεται ότι για όλα αυτά γίνονται, αυτά που παθαίνουμε εμείς, αυτά που παθαίνουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι και όλα αυτά τα πράγματα, για να μην υπάρχει πανικό στις αγορές. Αυτός γιατί δημιουργεί πανικό στην αγορά? Το κάνει από μόνο από πολιτικό σκοπιμότητα ή γιατί κερδίζει και αυτός με τους κερδοσκόπους υποτιμητικής κερδοσκοπίας? Και θα έλεγα, αν μας ακούει κάποιος που έχει τα κότσια και τα λοιπά, θα έλεγα γιατί να μην στείλει, για παράδειγμα, ο Λεωνίδας μια νέα επιστολή στον κύριο Καϊτάνεν, ζητώντας τον Ευρωπαίος πολίτης, ή εμείς σαν Ευρωπαίοι πολίτες, ας πούμε. Εγώ δεν αισθάνομαι Ευρωπαίος πολίτης, γι' αυτό το λέω για μένα. Τέλος πάντων, να ζητάμε εξηγήσεις για τη συμπεριφορά του κύριου Ντάιζενμπλουμ και το γεγονός ότι παραβιάζει. Είναι θεσμικός ο ρόλος του, δεν είναι ο φούφουτος που βγήκε και είπε κάτι. Είναι ο πρόεδρος του Eurogroup. Τι θα γίνει με δάφτονε? Η ελληνική κυβέρνηση προφανώς δεν είναι ούτε ελληνική ούτε κυβέρνηση. Τοποτηρητές ξένων συμφερόντων. Διότι δεν μπορεί να απαντά σε μια διαδήλωση «εμείς δεν εκβιαζόμεθα». Βρε βλάκα, ο άλλος εκβιάζει. Και εκβιάζει με πολύ βαθύτερες σκοπιμότητες. Πώς απαντάς? «Εμείς δεν εκβιαζόμεθα». Να, πώς το πούμε, του κάναμε την μπούρη, να. Δηλαδή, έλεος. Είναι σοβαρή στάση κυβέρνηση αυτή? Είναι σοβαρή στάση κυβέρνηση? Υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή κυβέρνηση που στέκεται έτσι σε τέτοιες δηλώσεις? Γιατί εγώ από ό,τι ξέρω, ακόμη και η Πορτογαλία όταν γίνανε δηλώσεις και στην Ιρλανδία όταν έκανε δηλώσεις αντίστοιχες, ο Όλιρεν τον πήγανε πακέτο. Το αναβάλανε επισκέψεις, του κάνανε δηλώσεις απευθείας και αναγκάστηκε και ζήτησε συγγνώμη ο Όλιρεν. Σε αυτή την ιστορία μιλάμε για το 2011-2012. Λοιπόν, τούτη εδώ τι είναι? Υποτίθεται εθνικά υπερήφανοι και τα ρέστα. Έτσι αποδέχονται? Και να σας πω και κάτι άλλο. Ποιος έδωσε το δικαίωμα στον κύριο Ντάιζενμπλουμ να αποφασίζει ποια χώρα ή όχι πρέπει να τελεί υπό έλεγχο κεφαλαίων? Για να ξεκαθαρίζουμε τι εννοεί ο κύριος Ντάιζενμπλουμ. Εννοεί κούρεμα καταθέσεων, υποκαθεστώς ελέγχου κεφαλαίου, σαν και αυτό που επέβαλαν στην Κύπρο. Και τελικά τι κάνει ο κύριος Ντάιζενμπλουμ? Εμέσως πλησαφώς αποδέχεται ότι είναι προϊόν πολιτικής σκοπιμότητας αυτό που έγινε στην Κύπρο. Είναι μέσω επιβολής κατάλυσης κρατικής υπόστασης ενός κράτους μέλους, ολοκληρωτικής κατάλυσης, διαμέσου αυτών των μηχανισμών, σαν και αυτές που υπενήθηκε ο κ. Ντάιζενμπλουμ. Είναι ακόμα χειρότερο. Είναι ακόμα χειρότερα, γιατί έχουμε να κάνουμε με την ενοποίηση των τραπεζών. Δηλαδή ουσιαστικά την παραχώρηση των ελληνικών τραπεζών ως παραρτήματα πλέον της ΕΚΤ, όπου η ΕΚΤ έχει δικαίωμα μονομερώς να προχωρήσει σε ένα τέτοιο μέτρο. Ακριβώς. Χωρίς να ρωτήσει καν την ελληνική κυβέρνηση. Και Βεβαίως. Έρχεται τώρα ο Ντάιζενμπλουμ και απειλεί ότι θα το κάνει με βάση του δικαιώματος που εμείς του παραχωρήσαμε. Και βγαίνει η κυβέρνηση και λένε και λέει ότι δεν εκβιαζόμαστε. Τι είναι δεν εκβιαζόμαστε, αφού εμείς τους δώσαμε το δικαίωμα αυτό? Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα. Ότι τους έχουμε δώσει το δικαίωμα, πέρα από το γεγονός ότι έχουμε δώσει το δικαίωμα στον κύριο Ντράκη να εκβιάζει διαμέσου της ρευστότητας των εγχώριων συστημικών τραπεζών, έχουμε δώσει τον κύριο Ντάιζενμπλουμ αυτόν τον απίθανο τύπο. Γι' αυτό εγώ πάντα δεν εκτιμούσα το Ολλανδικό κράτος. Το θεωρούσα παραφύση κράτος. Αν είναι δυνατόν να θεωρηθεί κράτος μία εγκατάσταση ανθρώπων στο δέλτα ενός ποταμού για να το φράξουν. Για φανταστείτε ρε παιδιά, ας πούμε, να έχουμε ένα ποτάμι στην περιοχή μας και να φύγουν κάποιοι από τα χωριά τους ή από τις περιοχές τους και να πάνε να φράξουν το ποτάμι στην έξοδο του από τη θάλασσα. Δεν θα παίρναμε τα μέτρα να τους εξαφανίσουμε? Δηλαδή είναι παραφύση κράτος αυτό το πράγμα. Κλείνουν το δέλτα του Ρήνου, την έξοδό του προς τη θάλασσα. Γιατί αυτοί είχαν πρόβλημα, πώς το λένε, στους μεγάλους πολέμους της Ευρώπης με τις
με τις μεγάλες μοναρχίες και φτιάξαν αυτό το πράγμα. Και φυσικά είναι λογικό να έχουν τέτοιους πολιτικούς. Τέτοιους πολιτικούς. Εντάξει, η πολιτική είναι αυτή. Ο λαός της Ολλανδίας δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι ένα ζήτημα τώρα αν υπάρχει Ολλανδός ή λαός Ολλανδίας. Ολλανδέζικη, πώς το λένε, Αγελάδα ή δεν ξέρω τι διάλογο είναι. Δηλαδή είναι ένα μεγάλο ζήτημα, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Γιατί δεν είναι όλα τα κράτη ίδια. Δυστυχώς, ορισμένα κράτη για μια σειρά λόγους ιστορικά διαμορφώθηκαν ως ερείπια εθνοτήτων. Αυτό το λέγει ο Χέγκελ και είχε απόλυτα δίκιο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις συνέφερες μεγάλες δυνάμεις. Το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η bypass δηλαδή, η bypass. Χώρες, δηλαδή οι καλεπορίμενες κάτω χώρες, είναι τέτοιο πράγμα, δημιούργημα. Χάσανε την ευκαιρία να συγκροτηθούν σε έθνη, ιδιαίτερα τελευταία ευκαιρία που τους δόθηκε ήταν δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Τη χάσανε αυτή την ευκαιρία και από εκεί και πέρα μας ταλαιπωρούν όλους τους υπόλοιπους. Λοιπόν, εδώ πέρα από τώρα από το ζήτημα αυτό που θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας ορισμένα πράγματα ιστορικά να τα δούμε. Δηλαδή δεν είναι ο καθένας σηκώνει μια σημαία και να πει ότι είναι έθνος. Δεν είναι όλοι έθνος. Τι να κάνουμε δηλαδή. Δεν είναι. Λοιπόν, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία για να κρίνεις αν κάποιος είναι έθνος ή όχι. Λοιπόν, και αν αξίζει τη δυνατότητα να είναι ανεξάρτητο, αυτόνομο, συγκροτημένο κράτος. Με τα σημερινά δεδομένα. Αντίθετα, οι Ολλανδοί, χαρακτηριστική απεικιοκρατική δύναμη από παλιά, προσπαθούν να επιβάλλουν μαζί με τους Γερμανούς, έτσι αλλιώς κολαούζι ήταν μια ζωή των Γερμανών, τουλάχιστον από την εποχή που ο Μπίσμαρκ εφάρμοζε την πολιτική του Lebensraum, δηλαδή του ζωτικού χώρου που περιλάμβανε και την Ολλανδία. Μάλιστα και μέχρι πρόσφατα το Apartheid, μην το ξεχνάω αυτό, στην Αφρική, στην Νότια Αφρική, οι Ολλανδοί ήταν από πίσω. Βέβαια. Εντάξει, αλλά είχαν ιτηθεί από τους Εγγλέζους. Από τους Εγγλέζους με τους Boers. Λοιπόν, στον πόλεμο των Boers. Αλλά το βασικό ζήτημα, μάλιστα πρόσφατα το 2014 βγήκε, προσέξτε να δείτε πώς ξαναγράφεται η ιστορία, ένα βιβλίο για τον Ντόλφους. Ποιος ήταν ο Ντόλφους, ξέρουμε? Για πέθνας, όχι. Ο Ντόλφους ήταν στην Αυστρία, ήταν ο αρχηγός, αυτός που επέτρεψε στην Αυστρία να γίνει το Anschluss, τον χιτλερικό Anschluss. Λοιπόν, ένα βιβλίο λοιπόν το οποίο κάνει εξαιρετικές πωλήσεις, που λέει ότι πόσο μεγάλος πατριώτης ήταν ο Ντόλφους. Ξαναγράφουμε την ιστορία, όπως και στη Γαλλία βεβαίως, που ξαναγράφεται η ιστορία της γαλλικής απεικιοκρατίας. Ότι αν δεν υπήρχε γαλλική απεικιοκρατία, όλοι οι παλιές απεικίες της Γαλλίας θα ήταν ακόμη, πώς θα το πούμε, πρωτόγονες. Όπως για παράδειγμα το Μάλι, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, που είναι πάρα πολύ σύγχρονες πόλεις, συγχρονισμένα κράτη, είναι πολιτισμένα, γι' αυτό και έχουν εκεί μερικές δεκάδες χιλιάδες στρατό Γάλλων που τους κατασφάζουν σε καθημερινή βάση. Έτσι λοιπόν ξαναγράφεται από τον νικητή πάντα η ιστορία και χάνεται η ιστορική συνείδηση από τους λαούς, γι' αυτό και γίνονται δούλοι. Λοιπόν, ένας φίλος μας λέει εδώ ότι, κύριε Δημήτρη, την απάντηση στο ερώτημα που είχατε την έδωσε η κυρία Βαλαβάνη. Ξεπουλάμε δημόσια περιουσία για να πληρώσουμε συντάξεις και τα ασφαλιστικά ταμεία. Και το πιο τραγικό είναι η οργισμένη απάντηση διαφωνία της αντιπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας. Διαστόματος τα Εκούρα, που ήταν το τραγελαφικό νέες ιδιωτικοποίησεις, αλλά τα λεφτά να πηγαίνουν στους δανειστές. Η αντιπολίτευση λέει δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξεσκίζει αρκετά το λαό. Πρέπει να αρχίσει να διαδίδεται και μια δεύτερη άποψη επιτέλους. Όλη μέρα ακούμε τη μία και μοναδική αλήθεια της παραμονής στο ευρώ, με μόνη διαφωνία το επίπεδο ξεσκίσματος του λαού. Αγαπητέ μου φίλε ή φίλοι, να σου πω κάτι, ότι αυτό το πράγμα που είπε η κυρία Βαλαβάνη είναι απίστευτο ψέμα. Απίστευτο ψέμα. Και ξέρετε, συζητάγαμε χθες με παλιούς συντρόφους και τα λοιπά, που την ξέρουμε την Βαλαβάνη και την ιστορία της, γιατί ρε παιδί μου, πώς να το πούμε, έχει μια ιστορία βασανισμού και αντίστασης επί δικτατορίας, και λέγαμε, ρε παιδί μου, πώς κατάντησε αυτή η γυναίκα. Άλλο πράγμα να θεωρώ ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό, αυτό το συζητάμε. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει κάποιος που σοβαρά να σκέφτεται ότι μέσα στα πλαίσια εδώ που έχω εγκλωβιστεί και είμαι υπουργός σε μια κυβέρνηση που αδυνατεί να συγκρουστεί ή δεν θέλει να συγκρουστεί με τα συγκεκριμένα πλαίσια, τι να κάνω, αυτή την πολιτική θα κάνω. Αλλά να λέει τόσο συνειδητό ψέμα, γιατί είναι συνειδητό ψέμα. Για ποιο λόγο είναι συνειδητό ψέμα? Γιατί το ΤΑΙΠΕΔ είναι συνυφασμένο με τη Δανειακή Σύμβαση.
Ξέρετε πως είναι η σύμβαση με την Ιδανιακή Σύμβαση. Γιατί το ΤΑΙΠΕΔ φτιάχτηκε μαζί με το περίφημο ειδικό ταμείο, ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπου όλα τα έσοδά του κατατίθενται στον ειδικό λογαριασμό προκειμένου να πάνε στους δανειστές. Δηλαδή η κυρία Βαλαβάνη μας λέει ότι τα περνάνε όλα στο ΤΑΙΠΕΔ για να έρχονται τα έσοδα για το ασφαλιστικό ταμείο, που και αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι, πώς να το πούμε, μυρίζει τον εκβιασμό που θα κάνουν αύριο μεθαύριο όταν θα κλείσουν τη νέα δανειακή σύμβαση. Θα είναι έτοιμοι δηλαδή να παρουσιάσουν τη νέα δανειακή σύμβαση και θα λένε στους συνταξιούχους και τους μισθωτούς, για να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις, τι να κάνουμε, υπογράψαμε το ξεπούλημα της χώρας. Αυτό έρχεται. Αλλά ρε παιδιά, ειλικρινά σας το λέω, για τη γενιά της, γιατί ξέρω συντρόφους της, όπου είναι της γενιάς της, που περάσανε τα ίδια, ίσως και χειρότερα από την κυρία Βαλαβάνη, στη γενιά της. Ειλικρινά, μερικές φορές σκέφτομαι, και το σκέφτομαι δυνατά, και θα πάρω και την ευθύνη του λόγου μου, ίσως μερικοί άνθρωποι θα έπρεπε να είχαν μείνει εκεί, στα βασανιστήρια, και ίσως να έπρεπε να είχαν πεθάνει από τα βασανιστήρια, τουλάχιστον θα ήταν τιμητικός ο θάνατος. Και θα είχαν την πεθάνει σαν ήρωες. Και όχι τέτοια ξεφτύλα σαν τη σημερινή. Τουλάχιστον, πώς να το πούμε, είχα ακούσει μια παλιά συνέντευξη του κυρίου Βρικόλακα, του κυρίου Μητσοτάκη, που έλεγε ότι είχε ετοιμάσει στο τσακ το Γρηγόρη το Λαμπράκη να προσχωρήσει στην Ένωση Κέντρου. Δεν το ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, και επειδή ο κύριος Μητσοτάκης δεν λέει και πάντα την αλήθεια, οφείλουμε να ομολογήσουμε, και επειδή δεν υπάρχει κανένα ντοκουμέντο που να υποδεικνύει μια τέτοια στροφή του κυρίου, του Γρηγόρη του Λαμπράκη, του ήρωα δηλαδή, που δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη, βουλευτή της ΕΔΑ, ωστόσο από μια τέτοια ξεφτυλισμένη ενέργεια, η οποία θα έμεινε χαρακτηριστική για τον Γρηγόρη τον Λαμπράκη, εάν όντως πραγματικά ο μέγας αποστάτης τον είχε πείσει να κάνει την αποστασία του, δεν ήταν προτιμότερο το ότι έμεινε ήρωας? Ειλικρινά δηλαδή, μερικές φορές το σκέφτομαι αυτό το πράγμα. Οι παλιοί λέγανε ότι τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Υπάρχει μια εγγλέζικη όμως, αγγλοσαξονική ρίση, που λέει το καλό θάβεται με τα κόκαλά σου. Το κακό είναι που μένει στη μνήμη όλων των υπολείπων. Δεν σας το λέω αγγλικά γιατί είναι και δύσκολο να το καταλάβετε, αλλά αυτό είναι το νόημα. Και γιατί αυτό το πράγμα που είπε η κυρία Βαλαβάνη είναι παντελώς ηλίθεια, έχει φυράνει. Έχει φυράνει η γυναίκα. Είναι απόλυτα και συνειδητό ψέμα. Το απόλυτο και συνειδητό ψέμα δεν συγχωρείται. Πες κυρά μου, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Για να κάνω διαφορετικά πρέπει να σπάσω το πλαίσιο, να φύγω από το ευρώ. Και εγώ δεν θέλω να φύγω από το ευρώ. Πες το έτσι τουλάχιστον, είναι πιο έντιμο από το να λες τέτοια ψέματα. Τέτοια ψέματα. Ειλικρινά δικαιώνει τους βασανιστές της Χούντας. Τους δικαιώνει με αυτή τη σουστάση. Και ντρέπομαι κυριολεκτικά που βρεθήκαμε τουλάχιστον για όποιο χρονικό διάστημα σε κοινό πολιτικό χώρο με τέτοιους ανθρώπους. Θα μου πεις η Δαμανάκη είναι καλύτερη, που βγαίνει τώρα και λέει ότι συζητάει η Ελλάδα για την Ελλάδα χωρίς την Ελλάδα. Και ποια είναι η Ελλάδα? Η Ελλάδα της Δαμανάκη είναι η Ελλάδα? Ρε γαμώτο μου, τι φρούτα είναι αυτά που έβγαλε η γενιά του Πολυτεχνείου? Θα μου πείτε δεν είναι όλοι έτσι. Προφανώς δεν είναι έτσι. Δεν κάνουμε μια ισοπαίδωση. Αλλά είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Και είναι ακόμη μεγαλύτερη ντροπή να είναι άνθρωποι που έχουν βασανιστεί για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την ανεξαρτησία αυτού του τόπου και σήμερα να την προδίδουν χειρότερα από ό,τι την πρόδωσαν οι βασανιστές τους. Χειρότερα. Είναι, τι να πω. Η κυρία Βαλαβάνη δεν ξέρει ότι υπέγραψε η κυβέρνησή της στις 20 Φεβρουαρίου τη γνωστή συμφωνία στο Eurogroup, όπου αναφέρει ρητά ότι πρέπει να ακολουθηθεί η συμφωνία του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012. Τι λέει η συμφωνία του Νοεμβρίου του 2012? Δεν λέει τα ΙΠΕΔ και τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις κατευθείαν στον ειδικό λογαριασμό? Μας κοροϊδεύουνε. Πόσο ψέμα πρέπει να υπάρξει αυτό το λαό? Τι να πω δηλαδή.
τι να πω. Πάμε για ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ναι, μια φίλη μου λέει, καλό μεσημέρι κύριε Δημήτρη, άνοιξα βεντέτα με τον κύριο Προκοπάκη, του έγραψα αυτά που μου εξηγήσατε και με χαρακτήρισε άστιμο άτομο ψυχασθενές. Βέβαια, ο κύριος Προκοπάκης εξιδιών πάντα κρίνει τα λότρια, είναι γνωστό υποκείμενο. Και βεβαίως γι' αυτό κιόλας και τον είχαν διορίσει στην ΕΡΙΤ, πρώτος διευθυντής της ΕΡΙΤ, αλίμονο. Μάλλον αν η κυρία Βασιλική, λέγοντάς του την πραγματικότητα, είναι, πώς να το πούμε, άτομο ψυχασθενές, νομίζω ότι ο κύριος Προκοπάκης δεόντως μπορεί να χαρακτηριστεί ως άνθος ψυχασθενές ή φιλασθενές. Πώς να το έχετε δει τα άνθη, πώς θα λένε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι ότι ο κύριος αυτός είναι ο πρώτος διευθυντής στην ΕΡΙΤ, το ξέρουμε. Σήμερα στο προφίλ του στο Facebook άλλαξε την ανάρτηση και επικαλέστηκε κάποια άλλα στοιχεία. Τέλος πάντων, αυτοί οι τύποι διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, 500 συμφώνησαν μαζί του. Βάζετε κάποιον γνώστο αντικειμένο να τσαπαντά, γιατί αναπαράγονται σαν μανιτάρια. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι δυνατόν να ασχολιόμαστε με τον κάθε Προκοπάκη. Εντάξει, και γενικά η βλακεία, η αμορφωσιά και η αμάθεια κυριαρχεί σε αυτόν τον τόπο. Άλλωστε, ο κ. Προκοπάκης καθηγητής δεν είναι και αυτός. Κάποιοι καθηγητή λύκη θα του χάρισαν από τα κομματικά γραφεία. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν τέτοια φυσιογνωμία να μην είναι καθηγητής, τουλάχιστον της Ακαδημίας. Πρέπει να γίνει και μέλος Ακαδημίας, αλίμονο. Δεν είναι δυνατόν. Έτσι δεν προς Θεού, αλίμονο. Πάντως, να ξέρετε κάτι. Το πιο συντριπτικό επιχείρημα σε όλους αυτούς τους δίθεν γνώστες. Δείξτε μου πού τα λένε αυτά. Δηλαδή, όταν επικαλούνται στοιχεία και τέτοια πράγματα, να ζητάτε πηγή. Όταν σου λέει ο άλλος ότι, για παράδειγμα, θα μας κάνουν μηνύσεις, θα μας κάνουν αυτό, έτσι και φύγουμε από το ευρώ, δείξτε μου σε ποια συμβατική σχέση της χώρας προβλέπεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Ευρωζώνη, προβλέπονται διασκηνήσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωζώνης. Ή στο κατσαρτικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ή όπως έλεγε ο κ. Βαρουφάκης. Τότε ότι έτσι και δεν πληρώσουμε εγκαίρως στο ΔΝΤ, θα πάει χαμός, θα γίνει. Θα μπορούσε κάποιος να το ρωτήσει, εάν υπάρχει δημοσιογράφος σε αυτή τη χώρα, που δεν υπάρχει βεβαίως, δημοσιοκάφρος ναι, δημοσιογράφος όχι. Εάν υπήρχε λοιπόν, θα μπορούσε να τον είχε ρωτήσει, σας παρακαλώ, πείτε μου, ποια είναι η διαδικασία πτώχευσης που βλέπετε από το ΔΝΤ. Και θα τον ξεβράκωνε. Όχι πως θα έχει πρόβλημα ο κ. Βαρουφάκης, όχι βέβαια, αλλά. Θα μπορούσε κάποιος να το ρωτήσει αυτό το πράγμα. Θα ρωτήσει, για παράδειγμα, διότι ξέρετε τι γίνεται. Το ΔΝΤ διέπεται από ένα καταστατικό, όπως οι περισσότεροι διακρατικοί οργανισμοί. Ένα καταστατικό που προβλέπει τις διαδικασίες μέσω των οποίων δανείζεται κτλ. Είναι ο κανονισμός του. Έτσι, ο βασικός κανονισμός του. Έχει, νομίζω, μερικές εκατοντάδες άθρα, αν θυμάμαι καλά όλα τα άθρα του και τα λοιπά. Μπορεί να μου πει κάποιος, να μου στείλει κάποιο από τη διαδικασία του κανονισμού του, που να λέει ότι πτωχεύει η χώρα ή τέλος πάντων κάτι παθαίνει η χώρα που δεν πληρώνει έγκαιρα? Γιατί εγώ μπορώ να σας πω ότι υπάρχει συγκεκριμένο άθρο που προβλέπει οικειοθελή έξοδο από το ΔΝΤ της χώρας ή αναγκαστική έξοδο από το ΔΝΤ εάν δεν έχει να πληρώσει. Και τι έγινε αν σε βγάλουν έξω? Βγάλαν έξω, για παράδειγμα, αναγκαστικά τη Ζιμπάμπουε. Γιατί η Ζιμπάμπουε δεν μπορούσε να πληρώσει τα δάνεια του ΔΝΤ. Και τη βγάλαν έξω. Και λοιπόν έπαψε να είναι η Ζιμπάμπουε. Ζιμπάμπουε. Το Μάιο του 2000, αν θυμάμαι καλά, το 2006 ή το 2007, δεν θυμάμαι καλά τη χρονιά, να με συγχωρείτε, ο Τσάβες έβγαλε τη Βενεζουέλα οικειοθελώς από το ΔΝΤ. Τότε προβλέπαν όλοι καταστροφή. Σεισμοί, λοιμοί και καταποντισμοί. Μάλιστα βγήκε η Standard Poor's και την έβαλε σε κατάσταση πτώχευσης. Και λοιπόν, απολύτως τίποτα. Το καλό στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι ο Τσάβες, ξέροντας πολύ καλά το καταστατικό, εξαργύρωσε το κομμάτι του χρυσού που ανήκε στη Βενεζουέλα από το ΔΝΤ και ενίσχυσε την περίφημη Άλμπα τράπεζα, δηλαδή την τράπεζα, δηλαδή, που συνένωσε στον
λατινοαμερικάνικων χωρών που τον ενδιαφέρει περισσότερο γιατί στηρίζεται εκεί. Τι έγινε? Τίποτα. Και μην μου λέτε τώρα ότι είναι σε δυσκολία η Βενεζουέλα τώρα. Είναι τώρα. Μετά από 7 χρόνια. Έτσι. Είναι τώρα. Γιατί όμως είναι τώρα? Γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκες και ο τρόπος που πορεύεται, μάλλον τα οικονομικά μέτρα, οι οικονομικές πολιτικές που ακολούθησαν τον Τσάβες έχουν έρθει στα όρια τους. Πρέπει να προχωρήσουν πιο, πώς να το πούμε, πιο ριζοσπαστικά, να το πούμε έτσι. Και βεβαίως αυτές τις μέρες στη Βενεζουέλα αποδεικνύεται η δύναμη της κοινωνικών, των κοινωνικών ερισμάτων που έχει το κυβερνών κόμμα με εκατομμύρια διαδηλώσεις και όλη η φτωχολογία στους δρόμους. Σαν μια απάντηση στην προσπάθεια των Αμερικανών να βάλουν κυρώσεις εναντίον της Βενεζουέλας και ταυτόχρονα να προκαλέσουν ανατροπή του καθεστώς Μαντούρο. Και κατεβαίνουν εκατομμύρια. Και όταν μιλάμε εκατομμύρια, μιλάμε για εκατομμύρια. Όχι αραία αναφερόμαστε καμιά εκατοστά αραία. Μιλάμε για εκατομμύρια. Και η αντιπολίτευση, η γνωστή αντιπολίτευση εναντίον στο Μαντούρο, όπου χρηματοδοτείται ανοιχτά και ξεκάθαρα χρηματοδοτείται από τον αμερικανικό παράγοντα, λούφαξε. Μάλιστα το τελευταίο, σε ένα από τα τελευταία τεύχη του Economist αναφέρεται ότι τι άχρηστη αντιπολίτευση είναι αυτή. Ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες καταστάσεις του Μαντούρο δεν μπορεί να τον προκαλέσει. Να τον προκαλέσει εννοώ πολιτικά ή εκλογικά. Φανταστείτε. Και όταν ο λαός σε στηρίζει, σημαίνει ότι κάτι καλό κάνεις. Θέλω να πω, σε στηρίζει σε τόσο δύσκολες συνθήκες, με τόσο άμεσες απειλές. Εδώ δεν είναι απειλή Dijsselbloem. Εδώ είναι απειλή άμεσης στρατιωτικής επέμβασης στη Βενεζουέλα. Όταν έβγαινε οι κυρώσεις. Εξού και το γεγονός ότι ο Μαντούρο, και πολλά καλά έκανε, κινητοποίησε τον στρατό της Βενεζουέλας. Και συνεχίζουν. Προχωράνε μπροστά. Και για να, να του στηρίζει η φτωχολογιά, σημαίνει ότι έχει δει το καλό, κυρία Παπαρίγα. Και λέω κυρία Παπαρίγα γιατί η κυρία Παπαρίγα δημοσίευσε προσφάτως μια ομιλία της στο μεγάλο αυτό, ένα άλλο μεγάλο αδελφό κόμμα που έχει 0,0001%, μεγάλο αδελφό κόμμα στην Ουγγαρία, που ψάχνεις να δεις σε τι διαφέρει από τους Ναζί του Χόρτη στην Ουγγαρία. Και λες, εκτός από το ότι έχουν αυτοί το μαύρο σύμφωλο ή άλλοι το κόκκινο σύμβολο, στην ιδεολογικά που διαφέρουν, το ψάχνεις. Έτσι λοιπόν, σε ένα, στο αδελφό αυτό κόμμα η κυρία Παπαρίγα πήγε να τους κάνει, να τους μάθει μαρξισμό και τους είπε ότι μην κοιτάτε τη Βενεζουέλα, τη Βολιβία και τις άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Αυτοί είναι οπορτουνιστές. Βέβαια. Είναι οπορτουνιστές. Διότι χειροτέρεψε η κατάσταση για τη φτωχολογιά στην Βενεζουέλα και στη Βολιβία και σε άλλες χώρες. Την Κούβα δεν τη βάλεις μέσα εκεί πέρα γιατί έχουν σχέση με τους Κουβανούς. Βεβαίως και τους Κουβανούς οπορτουνιστές τους θεωρούν, αλλά δεν το πολύ λέει, ξέρεις. Η Παπαρίγα, γιατί ελπίζει και σε καμιά χρηματοδότηση παναθεμάτινε. Λοιπόν, και διάφορα άλλα φοβερά ψέματα, γιατί όλα είναι ψέματα. Δεν χειροτέρεψε η κατάσταση του λαού, βελτιώθηκε η κατάσταση του λαού. Και επειδή έχω συγχαθεί να ακούω γραφειοκράτες του κερατά που πήραν ένα κόμμα, το ιστορικότερο κόμμα σε αυτή τη χώρα, και το κατάντησαν παραμάγαζο του Σαμαρά και του οποιοδήποτε εξουσιαστή αυτής της χώρας, να κάνουν κριτική σε κινήματα που πήραν την εξουσία που είναι λαοπρόβλητα και με ισχυρότατο κοινωνικό αίρισμα και που αυτή τη στιγμή, είτε το θέλουμε είτε όχι, αναμετριώνται με τις ισχυρότερες υπερδυνάμεις του παγκόσμιου ιμπεριαλισμού, η αμετροέπεια έχει όρια. Έχει όρια. Όταν στη Βολιβία, παράδειγμα, εξαπλασιάζεται η σύνταξη και μάλιστα δίνεται βασικό εισόδημα σε οποιονδήποτε έχει ανάγκη ανεξαρτήτως εισοδηματικής κατάστασης, με την έννοια ότι αν έχει πληρώσει τους, αν είναι φερέγγιος στο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα ή όχι, και κυρίως σε εκείνους που υπερβαίνουν τα 60 χρόνια, είναι πάνω από 60 χρόνια, αλλά δεν συμπληρώνουν τυπικές προϋποθέσεις για να καλυφθούν από το συνταξιοδοτικό σύστημα και τους δίνει στάνταρ βασικό εισόδημα που τους κρατάει πάνω από το όριο φτώχειας, με συγχωρείτε, έτσι εξηγείται το 70% στήριξη που έχει ο πρόεδρος της Βολιβίας, ο Μοράλες.
Όπως αντίστοιχα και ο Μαντούρο. Βεβαίως εκεί υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα σε σχέση με εθνικοποιήσεις σε κεντρικούς τομείς της οικονομίας που δεν έχουν προχωρήσει, όπως έχουν προχωρήσει αντίστοιχα στη Βολιβία. Γι' αυτό έχει είναι ισορροπημένη, πιο ισορροπημένη οικονομία στη Βολιβία από ό,τι είναι στη Βενεζουέλα. Δεν έχουν προχωρήσει. Αυτά πρέπει να προχωρήσουν τάχιστα. Διαφορετικά θα είναι έρμεο ιδιωτικομονοπωλιακών καταστάσεων στην οικονομία. Εγώ πιστεύω θα το προχωρήσουν ο Μαντούρο. Είναι αρκετά πιο συγκροτημένος, να το πούμε έτσι, το κόμμα του μάλλον είναι πολύ πιο συγκροτημένο και πολύ πιο δεμένο με το λαϊκό στοιχείο από ό,τι ήταν νωρίτερα. Όχι πως δεν ήταν το δέσιμο, αλλά έχει προχωρήσει ακόμη περισσότερο, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, και θα προχωρήσει προς τα εκεί, ακριβώς με όπλο αυτή την ιστορία. Λίγο έχω ένα πρόβλημα σχετικά, να κάνω και εγώ την κριτική μου, όσο η ταπεινότητά μου, μια και πάντα όταν μιλάς για τόσο μαζικά κινήματα με τέτοια λαϊκά ερίσματα, οφείλεις να τους αποδίδεις τον πρέποντα σεβασμό, ακόμη και αν έχεις διαφωνίες σε σχέση με το πώς χειρίζονται ορισμένα πράγματα. Έτσι, για παράδειγμα, ο νόμος κατά του υπεριαλισμού που κατατέθηκε και ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο της Βενεζουέλας θα έπρεπε να λιγάκι να έβλεπε και τη δυνατότητα να ενισχυθούν περισσότερο οι επιτροπές επανάστασης, πιο θεσμικά οργανωμένες, με πολύ πιο άμεση σχέση με τον τρόπο διαχείρισης του κράτους, ώστε ο λαός ο ίδιος, αυτή η φτωχολογιά που κινητοποιείται αυτή τη στιγμή, να έχει πολύ πιο άμεση παρέμβαση από τον οποιοδήποτε κρατικό γραφειοκράτη υπάρχει σήμερα στη Βενεζουέλα. Νομίζω εκεί είναι το μεγάλο βασικό έλλειμμα της κοινωνικής πορείας της Βενεζουέλας, και ελπίζω πολύ σύντομα να το αντιμετωπίσουν, γιατί θα το βρουν μπροστά τους. Θα το βρουν μπροστά τους εκεί που δεν το περιμένουν. Το έχουν βρει μπροστά τους ήδη. Έχουν δύο πραξικοπήματα που έχουν αντιμετωπίσει στη χώρα. Έχουν δει όλη αυτή την περίφημη δίθεν κοινωνική εξέγερση, όπου στοιχεία του κρατικού γραφειοκρατικού μηχανισμού μαζί με την αντιπολίτευση κινητοποίησε το περιθώριο, το κοινωνικό περιθώριο, τουλάχιστον ένα κομμάτι του κοινωνικού περιθώριου τα προηγούμενα χρόνια, και γινόταν χαμός. Και τώρα μαζί με ιδιωτικές τράπεζες και μεγάλα μονοπωλιακά συμφέροντα δημιουργούν αυτή την κατάσταση υπερπληθωρισμού. Δεν είναι υπερπληθωρισμός, ψηλού πληθωρισμού, υψηλού πληθωρισμού στην οικονομία. Βεβαίως, ο Μαντούρο πολύ σωστά, κατά τη γνώμη μου, έχει βάλει μια αυτόματη μαριθμική αναπροσαρμογή σε όλους τους μισθούς, με αποτέλεσμα οι μισθωτοί να μπορούν να ανταπεξέρχονται αυτή την ιστορία. Αλλά ωστόσο, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην παρακράτηση εμπορευμάτων από την αγορά, και αυτό δεν λύνεται με αστρονομικά μέτρα. Λύνεται με το να δημιουργήσει μια παράλληλη, ανταγωνιστική, κρατικού χαρακτήρα ή δημόσιου χαρακτήρα αγορά, η οποία θα σου διαμορφώνει, θα βάζει τα επίπεδα ή τους ρυθμούς ή τα μεγέθη της αγοράς, και ας ακολουθούν οι ιδιώτες. Άλλωστε το κράτος έχει τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί ακόμη τις μεγαλύτερες μονοπωλιακές επιχειρήσεις, ακόμη και τις πολυεθνικές, και μέσω διακρατικών συμφωνιών να μπορεί να κάνει φοβερές δουλειές, να σπάει δηλαδή πραγματικά τα μονοπόλια, τα καρτέλ και τα τραστ στην αγορά. Αυτό το απέδειξε ο ίδιος ο Τσάβες όταν, για να αντιμετωπιστεί το τρομακτικό πρόβλημα πείνας που υπήρχε στην Βενεζουέλα όταν αυτός ανέλαβε την εξουσία το 1998, ιδιαίτερα στα Μπάριος, τι έκανε, έστησε ειδικά για τα Μπάριος ειδικά μαγαζιά τροφίμων, τα οποία ήταν εξαιρετικά χαμηλές οι τιμές και δεν ήταν επιδοτούμενες, ήταν πραγματικά, γιατί δεν είχαν μεσάζοντες. Και έτσι έσπασε τις τιμές των σούπερ μάρκετ, των ιδιωτικών αλυσίδων σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ να ακολουθήσουν αυτή την πτώση των τιμών, διότι όλη η φτωχολογιά, όλος ο κόσμος πήγαινε και αγόρασε από τα κρατικά μαγαζιά και δεν υπήρχε λόγος να πάει να αγοράσει από τα ιδιωτικά, με αποτέλεσμα να σπάσει την αγορά και να πέσουν οι τιμές. Τώρα αυτό οφείλει να το κάνει μπαίνοντας οργανωμένα στο λιανεμπόριο και στο χοντρεμπόριο, σπάζοντας τα καρτέλ με κρατική παρέμβαση και όχι με αστυνομικά μέτρα. Με κρατική επιχειρηματική παρέμβαση και όχι με αστυνομικά μέτρα. Τα αστυνομικά μέτρα δεν σε οδηγούν μακριά. Είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων αμυντικά μέτρα συγκυρίας, όχι μακροπρόθεσμα. Γιατί δημιουργούν στρεβλώσεις τέτοιες που ευνοούν το λαθρεμπόριο και τη μαύρη αγορά. Γι' αυτό οφείλει να κάνει. Πιστεύω θα το κάνει. Αυτό, γιατί βλέπω ότι οι επιτελείς ξέρουν να μαθαίνουν από τα παθήματά τους και να προχωρούν μπροστά, έστω και αν αυτό το πράγμα
είναι δύσκολο, ιδιαίτερα όταν διατηρείς, και αυτό το μεγάλο πρόβλημα, διατηρείς τον κρατικό γραφειοκρατικό μηχανισμό της προτέρας κατάστασης. Δηλαδή της κατάστασης που πριν από την από τον Τσάβες, από την δεξιότητα του Τσάβες. Και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι η μεγάλη αχίλιος πτέρνα της Βενεζουέλα σήμερα. Πρέπει αυτό το κράτος να γκρεμιστεί ολοκληρωτικά και να νοικοδομηθεί πάνω στις επιτροπές επανάστασης, πάνω στην αυτοδιαχείριση, πολιτική και οικονομική αυτοδιαχείριση των λαϊκών μαζών. Εκεί πρέπει να οικοδομηθεί. Και έχει περάσει πολύς χρόνος ανεκμετάλλευτος σε αυτή την πορεία. Βεβαίως υπάρχουν οι επιτροπές επανάστασης, αλλά λειτουργούν περισσότερο σαν επιτροπές προπαγάνδας. Και όχι σαν επιτροπές που μπορούν να λειτουργήσουν οι μάζες όταν έχεις μια τεράστια μάζα ανέργων, παράδειγμα. Τώρα βέβαια έχει αντιμετωπιστεί σημαντικά. Πώς τη βάζεις τα πράγματα? Της επιτρέπεις να αποφασίζει, να αξιοποιεί δημιουργικά το χρόνο της. Αντί για γραφειοκράτες, βάζεις ανέργους μέσα στα πράγματα που μπορούν να αμυφθούν για αυτή τη δουλειά και ταυτόχρονα να επιτελέσουν σοβαρή δουλειά δημόσιας διοίκησης, αλλά αυτοδιορισμένης ή αυτοδιαχειριζόμενης δημόσιας διοίκησης. Αξιοποιήστε ομάδες από αυτόν τον κόσμο σε ομάδες περιφρούρησης λαϊκών γειτονιών, να χτυπηθεί το έγκλημα, να τσακιστεί αυτά τα πράγματα και έτσι να βρουν και δουλειά και προοπτική αυτή η ιστορία. Έτσι αλλιώς παρέχεται κοινωνική στήριξη και κοινωνική προστασία σε αυτόν τον κόσμο. Θέλω να πω δηλαδή, δεν είναι όπως εδώ, όπου ο άνεργος είναι αφημένος στην τύχη του, έχει σύστημα προστασίας και υποστήριξης. Βάλτε τον να ασκήσει εξουσία, όχι μόνος του, εν είδη τάγματος εφόδου, αλλά με τη λογική μιας επιτροπής διασφάλισης της τάξης ή της οργανωμένης παρέμβασης επανάστασης. Με αυτούς τους όρους μπορεί να καθησυχάσουν τις γειτονιές ή να παρέμβουν ή να επέμβουν και ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα, που βεβαίως είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα από τουλάχιστον ακούμε για τη Βενεζουέλα. Όχι τόσο όσο το παρουσιάζουν τα αμερικανικά μέσα ή τα δυτικά μέσα, ωστόσο όμως παραμένει ένα σοβαρό πρόβλημα, ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο ό,τι μέτρα που όσο και αν το έχουν περιορίσει παραμένει και πάνω εκεί βασίζεται. Και βεβαίως αλληλοδιαπλέκεται με τη διαφθορά στην κρατική διοίκηση, η οποία δυστυχώς δεν την έχουν αντιμετωπίσει τις ρίζες της, γιατί πολύ απλά διατηρούν τις παλιές κρατικές δομές. Πρέπει να συντριβούν ολοκληρωτικά αυτά. Δεν είναι δυνατόν η Βενεζουέλα, ας πούμε, για παράδειγμα, ακόμη να χωρίζεται σε πολιτείες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και να έχουν κυβερνήτες πολιτείων. Αλίμονο. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα και του Βολιβαριανού Συντάγματος, το οποίο δεν άλλαξε σε αυτό το στοιχείο. Απλά το εκδημοκράτησε αυτό το πλαίσιο. Όμως δεν αρκεί ο εκδημοκρατισμός. Πρέπει να αποτελέσει ενιαίο κράτος η Βενεζουέλα, όπου οι επιμέρους πολιτείες, οι πόλεις και τα χωριά να αποκτήσουν τη δική τους αυτοδιαχειριζόμενη επιτροπή της επανάστασης, όπως τις χαρακτηρίζουν στη Βενεζουέλα. Με αυτό, και να καταργηθούν οι κυβερνήτες, να καταργηθεί η τοπική αστυνομία ή να περάσει κατευθείαν στην εποπτεία της Επιτροπής Επανάστασης, γιατί μόνο έτσι μπορείς να προχωρήσεις. Όπου οι συλλογικότητες, οι συλλογικές συνελεύσεις, οι γενικές συνελεύσεις των πολιτών μπορούν να καθορίζουν και να εποπτεύουν την κατάσταση αυτή. Και εκεί μέσα θα δίνεται και η μάχη και με την αντιπολίτευση. Όπου πλέον η αντιπολίτευση θα πρέπει να αποδεικνύει στην πράξη ότι συμβάλλει ή ότι σαμποτάρει το έργο του λαού. Και έτσι ο κόσμος ο ίδιος θα την κρίνει σε καθημερινή βάση. Και όχι με αυτό το απροσδιόριστο γραφειοκρατικό μοντέλο που έχει δανειστεί από το χθες και που σήμερα πλέον δεν μπορεί να λειτουργήσει παρά μόνο ανασταλτικά για την πορεία προς τα μπροστά. Αλλά από ό,τι τουλάχιστον βλέπω ή διαβάζω από τα κείμενα που δημοσιεύονται και από γενικά τον προβληματισμό στη Βενεζουέλα, είναι πολύ έντονος ο προβληματισμός για τα ζητήματα όλα αυτά και νομίζω ότι θα πάνε μπροστά. Αλλά δεν θα πάνε μπροστά εάν συγκεντρώνουν την εξουσία σε λιγότερα χέρια. Δεν θα πάνε μπροστά. Ενώ μπορεί αυτό να αποτελέσει, ίσως να αποτελεί μια λύση άμεση σε μια απειλή στρατιωτικής επέμβασης, ενδεχομένως, αλλά δεν αποτελεί πολιτική λύση τέτοια που θα ευνοήσει την πορεία προς τα μπροστά. Στη δημοκρατία τα χαλάμε. Στη δημοκρατία πέτυχαν οι μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές επαναστάσεις. Που στην κρίσιμη στιγμή αντί να την βαθύνουν και να την επανδρώσουν με τις μάζες του λαού, τις μεγάλες πλειοψηφίες, δίνοντας έμφαση ή εμπιστοσύνη σε αυτές τις μάζες, κάνανε πίσω. Και εκεί χάθηκε το παιχνίδι.
με πρώτη και κύρια τη μεγάλη ρωσική επανάσταση που είδαμε πως κατέντησε και την τέρατα γέννησε. Ακριβώς γιατί στην κρίσιμη στιγμή, εκεί που έπρεπε να δώσει, να δώσει όλη την εμπιστοσύνη η ηγεσία της επανάστασης στις μεγάλες μάζες που κατόρθωσαν με το δικό τους αίμα, με το δικό τους πάθος και ενθουσιασμό να κερδίσουν πραγματικά όλους τους εχθρούς που στάθηκαν εναντίον τους, επεμβατική πόλεμη, 17 κράτη, 19 αν θυμάμαι καλά, επενέβησαν εναντίον τους, εμφύλοι και όλα αυτά τα πράγματα, τι έκαναν, σφίξαν τα λουριά, αποστέωσαν τη Σοβιετική Δημοκρατία μέσα στην καρδιά του ίδιου του Σοβιέτ και έτσι από εκεί και πέρα η επιβολή του γραφειοκράτη και μάλιστα του στιγνού τσαρικού γραφειοκράτη με νέα στολή ήταν αναπόφευκτη. Και είδαμε που τελικά κατέληξε. Μην επαναλαμβάνουμε, αυτό είναι το συμπέρασμα από όλες τις επαναστάσεις, μην εκεί σκοντάφτουμε. Γιατί είναι εύκολο να πεις στις δύσκολες στιγμές, σε στιγμές ζωής ή θανάτου μιας μεγάλης κοινωνικής μεταβολής, είναι εύκολο να πεις ο φωτισμένος ηγέτης συγκεντρώνει τις εξουσίες και προχωρά μπροστά. Αυτή είναι η εύκολη λύση. Η δύσκολη λύση είναι να μπορείς να έχεις τους ηγέτες που πραγματικά μπορούν να ευνοούν, να εμπνέουν το πλήθος, να λειτουργούν καταλυτικά, να ξεσηκώνουν και να βάζουν το πλήθος ή να προσπαθούν έστω οι μεγάλες μάσες να έχουν τον ίδιο βηματισμό με αυτούς. Και έτσι, στην κατάλληλη τη στιγμή που κρίνουν τα πάντα, η δημοκρατία να βαθαίνει και όχι να χάνεται. Εκεί νομίζω ότι θα κριθεί και η υπόθεση στη Βενεζουέλα, όπως κρινόταν πάντα στην ιστορία των μεγάλων κοινωνικών κινημάτων. Για όσους τουλάχιστον μας λέγανε κιόλας για το ζήτημα της Βενεζουέλας, τι έγινε κτλ. Ο Μιχάλης λέει ότι η Βενεζουέλα έχει παραχωρήσει το δικαίωμα τύπου χρήματος. Έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι. Και μάλιστα από ό,τι τουλάχιστον μαθαίνω από τις διεθνείς αγορές, το τύπωμα του Μπολιβαριανού Πέσο, Μπολιβάρ, που είναι το παραδοσιακό του νόμισμα, τυπώνεται στην Ευρώπη από μία εταιρεία, την Ντελαρού. Είναι μία από τις τρεις παγκόσμιες εταιρείες που εκδίδει νόμισμα, χαρτονόμισμα, είναι ιδιωτική εταιρεία, και ένα κομμάτι τουλάχιστον αυτού του χαρτονομίσματος του Μπολιβαριανού το τυπώνει εκεί. Η έδρα της είναι το Λονδίνο, το Σίδι. Και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα. Όχι γιατί δεν, η εταιρεία δεν υπηρετεί τους σκοπούς και τα λοιπά, υπεργολάβος είναι, αλλά έχει μεγάλη σημασία να ελέγχεις την έκδοση την ώρα που πρέπει, με τον τρόπο που πρέπει να γίνει. Και όχι να εξαρτάσει από ξένα κέντρα. Αυτό είναι καταστροφικό για ένα κράτος. Το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές η ίδια ιστορία και η δική μας ιστορία, η ελληνική δηλαδή. Νομίζω ότι μπορεί να μην επηρεάζει όπως είναι, γιατί ακριβώς είπες είναι υπεργολάβος. Ουσιαστικά παίρνει παραγγελία και τυπώνει. Αλλά αυτό είναι στοιχείο πληροφορίας για τις κινήσεις της οικονομικής της κυβέρνησης της πολιτείας. Οπότε εκεί είναι το ζήτημα, εκεί υπάρχει ο κίνδυνος να διαρρέουν τέτοιες και σίγουρα. Όπως και άλλωστε και η δυνατότητα να χτυπάσει ένα νόμισμα με την υπερπαραγωγή αυτού του νομίσματος, η οποία διατίθεται κανονικά. Ποιος ελέγχει αυτή την εταιρεία? Παράδειγμα, να πω ένα πολύ κακό παράδειγμα. Ποιος μου λέει εμένα ότι ένα μεγάλο μέρος νομισματικής κυκλοφορίας διατίθεται παράλληλα στην αγορά από αυτή τη συγκεκριμένη εταιρεία? Και έτσι δημιουργείται υπερπληθώρα, βεβαίως. Όπως για παράδειγμα οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι. Έτσι, η Σαν Γιόνγκ είναι μια εταιρεία βιομηχανία. Πώς ξεκίνησε η Σαν Γιόνγκ? Σαν υπεργολάβος συγκεκριμένων ευρωπαϊκών εταιριών αυτοκινήτων. Τι έκανε η Σαν Γιόνγκ? Αντιγράφει αυτή τη στιγμή ένα το Jeep, το BMW, το X5. Και το παράγει με τον δικό της τρόπο και πολύ πιο φτηνό βεβαίως. Το 1/4, 1/5 της τιμής. Και λοιπόν, θα μου πεις, είναι το ίδιο προϊόν? Όχι. Αλλά φανταστείτε όμως να τυπώνεις ένα χαρτονόμισμα το οποίο την ίδια ώρα να σου ζητάει η κυβέρνηση δώσουμε αυτή τη συγκεκριμένη ποσότητα των κάμποσων δισεκατομμυρίων και εσύ να τυπώνεις τη διπλάσια ποσότητα την οποία διοχετεύεις παράλληλα στην αγορά σε κερδοσκόπους οι οποίοι επιτίθενται στο νόμισμα αυτό χρησιμοποιώντας αυτή την ποσότητα. Δηλαδή παίρνοντας αυτή την... Βεβαίως. Και λοιπόν...
Ποιος το ελέγχει. Θα θυμίσουμε μια παλιά ρίση του Ρότσιλντ. Δώστε μου εμένα το δικαίωμα να εκτυπώνω χρήμα και αδιαφορώ παντελώς ποιος ψηφίζει τους νόμους. Ένα από τα μεγαλύτερα όπλα που προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν και στον πρώτο και στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν η υπερπαραγωγή νομίσματος. Το προσπάθησαν να το κάνουν οι Γερμανοί εναντίον των Αμερικανών, αλλά το δολάριο έτσι αλλιώς ήταν διεθνοποιημένο νόμισμα και δεν μπορούσαν να το κάνουν, διότι όσες ποσότητες και να ρίχανε δολαρίου στην αγορά δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν πληθωρισμό στην Αμερική, διότι αυτό διοχετεύοντας στις παγκόσμιες αγορές λόγω χρεών κτλ. Όμως αντίστοιχα προσπάθησαν να το κάνουν και οι Αμερικανοί με τους Γερμανούς, τυπώνοντας Reichsmarks. Έγινε αυτή η ιστορία προσπάθεια. Οι Γερμανοί προσπάθησαν να το κάνουν. Ο Σάχτ είχε μια πανέξυπνη ιδέα και το αντιμετώπισε. Ο Σάχτ ήταν ο κεντρικός τραπεζίτης του Χίτλερ. Παίχτηκαν πάρα πολλά τέτοια παιχνίδια κατά καιρούς. Και αργότερα με το ρούβλι το σοβιετικό, που προσπάθησε να γίνει μια τέτοια ιστορία υπερπαραγωγής ρουβλιού, υπάρχουν τέτοιες ιστορίες τέτοιες. Γιατί να μην γίνει και τώρα, και να μην γίνεται τώρα. Δεν το ξέρω. Απλά λέω ότι είναι πανεύκολο για μια εταιρεία. Άλλωστε, στη διακίνηση δισεκατομμυρίων, κανένας δεν προσέχει τα νούμερα. Ναι, αλλά θα φανεί μια τέτοια χειραγώγηση. Η κυβέρνηση θα το ξέρει. Ναι. Η κυβέρνηση θα το ξέρει. Αλλά άμα δεν έχει υποδομές, πώς σταματάει τη σχέση με τη συγκεκριμένη εταιρεία? Αν δεν έχει δικές της υποδομές, αν δεν φτιάξει δικές της υποδομές, πού θα πάει, στον ανταγωνιστή της? Ποιο ανταγωνιστή της? Μονοπόλια είναι, δύο εταιρείες. Θέλω να πω δηλαδή, δεν έχει και πολλές επιλογές σε αυτήν την ιστορία. Πρέπει να φτιάξει τη δική σου υποδομή για να το κάνεις. Αυτό το ξέρω, κακομοίρη σου Καποδίστρια. Γι' αυτό το πρώτο που πήγε που έκανε, δανείστηκε, ξεδανείστηκε, πήγε και έφτιαξε το νομισματοκοπείο στην Αίγινα. Γι' αυτό, για να μπορέσει να παράξει το δικό του χαρτονόμισμα. Αλλιώς δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια, το ξέρε. Σαν διπλωμάτης και ξέρετος διπλωμάτης που ήταν, ήξερε ότι μπορεί να τον πλήξουν ανά πάσα στιγμή. Και τι ήταν η Ελλάδα για τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής εκείνης? Το δικό μας νομισματοκοπείο υπάρχει. Δηλαδή... Υπάρχει, υφίσταται και παράγει, αν και ένα τελευταίο δημοσίευμα, νομίζω από τον Bloomberg ήταν. Συγγνώμη, έτσι να το κοιτάξω κιόλας. Κάτι έχω ακούσει ότι 20 ευρώ τυπώνουμε. Ναι, όχι, το Reuters. Το Reuters σήμερα δημοσίευει μια ανάλυση ότι το ECB με την παραγωγή ηλεκτρονικού χρήματος που κάνει τώρα διαμέσου του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης 1,14 τρισεκατομμύρια, σιγά σιγά κλείνει τις πρέσες χτύπωσης. Με στόχο να αντικαταστήσει το μεγαλύτερο κομμάτι της νομισματικής κυκλοφορίας με ηλεκτρονικό χρήμα. Mm-hmm. Και έτσι σιγά σιγά σε όλες τις μεγάλες, έτσι ή αλλιώς η Τραπεζική Ένωση βοηθάει αυτή τη στιγμή σε αυτό το πράγμα, να αντικατασταθεί με ηλεκτρονικό χρήμα διαμέσου καρτών, πλαστικό χρήμα, και τελικά να αποσυρθεί όλο το φυσικό χρήμα, να το πούμε έτσι, που τυπώνεται αυτό το πράγμα. Είναι μια ανάλυση που βγήκε σήμερα από το Reuters, με το που τώρα το τι, το πώς και το πώς θα πάρει αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί είναι μεγάλη, είναι συνολικά είναι περίπου 6-3 η νομισματική κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν είναι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι διεθνές χρήμα και αυτό, διεθνές νόμισμα. Οπότε υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με το τι ακριβώς επιχειρούν να κάνουν για τα επόμενα χρόνια, 1 με 2 χρόνια. Υπάρχει και σχέδιο της κυβέρνησης, έτσι δεν είναι, που μιλάει για από εκεί προέρχεται, ναι, για την, από την Ευρωπαϊκή Δυτική Τράπεζα, χρεωστική κάρτα, η οποία πλέον θα αντικαταστήσει τις συναλλαγές για να παίρνει άμεσα και το ΦΠΑ, να εισπράττει άμεσα και το ΦΠΑ. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, να πούμε κιόλας για τους φίλους που μπαίνουν τώρα. Μας λέει ένας φίλος ο Ηρακλής, το μισό μου μεσημβρινό δελτίο του ΜΕΚΑ που παίζει αυτή τη στιγμή είναι αφιερωμένο στην κατάληψη της νομικής και στα χθεσινά επεισόδια της πλάκας με το σπάσιμο της Τζαμαρίας, το κεντρικό γραφείο του Πασόκ στη Χαριλάου Τρικούπη και 2 καμένα γιοταχή έξω από το ΜΕΠΗ. Το ρεπορτάζ συνοδεύεται από δηλώσεις του Δένδια και βουλευτού του Πασόκ που απαιτούν αστυνομοκρατία στο κέντρο της Αθήνας. Είναι προφανές ότι το κατοχικό φασιστικό παρακράτος κάνει ασίστ στην κυβέρνηση.
Το θέμα είναι αν αυτή θα βάλει γκολ. Εγώ πιστεύω ότι προετοιμάζεται το κλίμα για να επαναφέρουν τα κάγκελα, τις δημιουργίες on mat σε κάθε γειτονιά κτλ. Υπήρξαν πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν μέσα από την Κατεχάκη, όπου καταγγέλουν δημοκράτες αστυνομικοί, από ό,τι φαίνεται. Ναι, ναι, είναι καταγγέλουν αυτή την ενορχιστρωμένη προσπάθεια και καταγγέλουν επίσης και τους, τα στελέχη του κύριου Τσίπρα, κυρίως τον κύριο Παπά, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος είναι λόγω ηλιθιότητας, με ερωτηματικό, έτσι τουλάχιστον τον χαρακτηρίζουν. Δεν είναι, το παιδί είναι ηλίθιο και δεν καταλαβαίνει. Δεν ξέρω. Εντάξει, αυτό που βγαίνει είναι ότι υπάρχει μια συνέχεια στο παρακράτος, η οποία δεν σταματάει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, απλά λέω ότι αυτοί, με βάση τις πληροφορίες που βγαίνουν από την Κατεχάκη, ότι αυτό το παρακράτος είναι δομημένο, ενσωματωμένο και ταυτισμένο με τις αστυνομικές δυνάμεις, με την αστυνομία και φυσικά τις μυστικές υπηρεσίες. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό, ότι υπάρχει ένα παρακράτος το οποίο, με βάση το οποίο λειτουργούν οι αστυνομικές δυνάμεις και δεν είναι ούτε καν η Χρυσή Αυγή. Είναι όχι, το παρακράτος. Είναι καθαρό, ναι. Λοιπόν, και ότι αυτό δεν αντιμετωπίστηκε από την κυβέρνηση, και όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκε, αλλά τα στελέχη που στάλθηκαν από την κυβέρνηση για την διαχείριση της υπόθεσης της αστυνομίας, είτε ξεγελάστηκαν, γι' αυτό λέμε ότι χαρακτηρίστηκε ηλίθιος ο κύριος Παπάς, δεν το ξέρω, ναι, ναι, είτε ξεγελάστηκαν και είτε ενέδωσαν στη λειτουργία του παρακράτους, το οποίο ετοιμάζεται να επανέλθει δρυμύτερο σε αυτή την ιστορία. Εμείς, Δημήτρη, εγκαίρως είχαμε στείλει μια ανοιχτή επιστολή σαν πολιτική γραμματεία του ΕΠΑΜ και στο Τζίπρα και στον Πρωθυπουργό και στον Καμένο, δηλαδή στους αρχηγούς των κομμάτων της συγκυβέρνησης, με αφορμή την παρουσία, να το πω έτσι, αντιεξουσιαστών εντός εισαγωγικά σε μια πορεία που είχαμε κατέβει, που λόγω βροχής δεν ήταν πολυπληθής, έτσι δεν ξεπερνούσε τους 500, αλλά αυτοί οι άνθρωποι σε ανύποπτο χρόνο, δηλαδή δεν υπήρχε κάποιος λόγος για να συγκεντρωθούν, ήταν εκεί ήδη μαζεμένοι. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί ήταν έτοιμοι σε περίπτωση που δινόταν η ευκαιρία και βλέπαν ότι υπήρχε μεγαλύτερο πλήθος και συρροή κόσμου, να δημιουργήσουν αυτή την προβοκάτσια που χρειάζεται για να αρχίσει να δημιουργείται και η εντύπωση και το κλίμα, το οποίο βέβαια συνδράμει πάρα πολύ, συνδράμουν τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, όπως το κάνουν ήδη τώρα με όλη αυτή την κατάσταση. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι του συστήματος ανάμεσα στους πράκτορες αυτούς, γιατί εδώ η επιστολή αυτού του ανθρώπου, η οποία επιστολή βγήκε αμέσως τρεις μέρες μετά τη δική μας επιστολή στους αρχηγούς, αυτή το κείμενο αυτόν τον πράκτορα, ο οποίος υπογράφει σαν ένα ποντικάκι από την Κατεχάκη, αναφέρεται ξεκάθαρα σε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ θα διαβάσω μονάχα ένα μικρό απόσπασμα που λέει: γνωρίζει άραγε ο κύριος Υπουργός ότι πάρα πολλές δεκάδες εντός εισαγωγικών συνάδελφοι της ΕΕΠ διαβιούν μονίμως στην καρδιά των εξαχείων με την κατάλληλη αμφίεση και την πρέπουσα συμπεριφορά ώστε να περνούν απαρατήρητοι. Εκεί άλλωστε είναι εγκατεστημένη και η ανεπίσημη έδρα τους, εταιρεία ΤΑΔΕ. Εκεί λογοδοτούν και από εκεί πληρώνονται. Απαγορεύεται αυστηρά η παρουσία τους στην Κατεχάκη και σε οποιαδήποτε σχετική υπηρεσία. Από τις υπηρεσίες και τα συγκεκριμένα γραφεία απλά εκπορεύονται οι εντολές για τη δράση τους. Και η δράση τους κάθε άλλο παρά περιορίζεται στη συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών. Είναι άριστα εκπαιδευμένοι και έμπειροι ώστε να αναπτύσσουν μαχητική και πρωτοπόρα πρακτική δράση μέσα στο πιο ατίθασο και λιγότερο πολιτικοποιημένο και ανεξέλεγκτο κομμάτι του αντιεξουσιαστικού χώρου. Αυτό το απόσπασμα υποδηλώνει και εστιάζει, δηλαδή κάνει, πώς να το δίνει στο πιάτο, να το πω έτσι, το τι ακριβώς συμβαίνει. Από εκεί και πέρα είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Βέβαια παρακάτω λέει ότι είναι δύσκολο να τους ξεριζώσεις αυτούς, γιατί αυτοί δεν είναι απλά κάποιοι που εργάζονται με αυτή την λογική. Είναι ένα σύστημα ολόκληρο παρακρατικό που έχει τις άκρες του στην Mossad και στην CIA, και τώρα από ό,τι μας πληροφορεί στο κείμενο αυτό έχουν έρθει στην Ελλάδα και Γερμανοί ειδικοί για αυτές τις υπηρεσίες. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Και πρέπει να πούμε ότι είναι αυτό χρηματοδοτούμενο το σύστημα, διότι είναι μπλεγμένο στην διακίνηση ναρκωτικών, στην πορνεία. Βεβαίως, και εκεί, στα όπλα. Εκεί είναι όλοι αυτοί. Έτσι, ναι. Γι' αυτό και δεν είναι απλά η ιστορία το ότι κλείνω εγώ αυτά τα παραρτήματα. Πρέπει να υπάρξει μια, εγώ έτσι τα βλέπα,
Και μόνο έτσι θα βλέπω ορισμένα τμήματα ασφαλείας της ελληνικής αστυνομίας που θα πρέπει να εκδημοκρατιστεί εκ βάθρων, δηλαδή να καταργηθούν όλα τα ΜΑΤΜΕΑ και όλα αυτά τα πράγματα και να ενισχυθούν τα τμήματα αντιμετώπισης εγκλήματος οργανωμένου και κοινού και φυσικά του παρακράτους, δηλαδή ειδικά τμήματα τα οποία θα αντιμετωπίσουν το παρακράτος τσακίζοντας κυριολεκτικά όλους αυτούς τους μηχανισμούς. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορείς να το κάνεις και βεβαίως η κυβέρνηση δεν θέλει με κανέναν τρόπο να κάνει αυτή την ιστορία, γιατί αν ήθελε θα είχε ήδη οργανώσει μια αντίστοιχη ιστορία, καταργώντας φυσικά τα ΜΑΤ, τα οποία είναι τελείως άχρηστα. Ακριβώς. Αλλά τα επαναφέρουν, όπως βλέπουμε, σιγά σιγά και με έτσι συστηματικό τρόπο. Τώρα βλέπουμε στη νομική τι γίνεται με όλη αυτή την. Γιατί προβοκάτσια είναι αυτή. Τώρα δεν φαντάζεται κανένας ότι αυτοί οι άνθρωποι θα απελευθέρωναν το Σάβα Ξηρό ή δεν ξέρω τους πυρήνες της φωτιάς και λοιπά, τους συγγενείς και όλα αυτά. Ναι, και τώρα το θυμηθήκανε. Ακριβώς. Συγγνώμη, δηλαδή με συγχωρείτε. Δηλαδή, είναι αφορμή. Τόσο καιρό τώρα το θυμηθήκανε. Γιατί εγώ πρώτη φορά ακούω τέτοια κινητοποίηση και μάλιστα με κατάληψη πανεπιστημιακής σχολής με αίτημα το Σάβα Ξηρό και τους πυρήνες της φωτιάς. Έλεος, παιδιά. Δηλαδή, δηλαδή πώς να το πούμε, φορέστε και ασφαλίτικα σήματα, να ξέρουμε ποιες είναι. Δηλαδή. Σε κάθε, δηλαδή. Το επόμενο βήμα αυτό είναι. Να πηγαίνουν με στολές ασφάλειας, ας πούμε. Λοιπόν, και αυτό να το ξέρετε, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ έντονη κινητικότητα και στην Κατεχάκη και στην Λεωφόρα Αλεξάνδρας από δημοκράτες αξιωματικούς. Δημοκράτες αξιωματικούς, εννοούμε ποιους. Εννοούμε εκείνους που θέλουν πραγματικά να επιτελέσουν το ρόλο για το οποίο έχουν ενταχθεί στο σώμα και όχι να είναι όργανα εκούσια ή ακούσια του παρακράτους που διοικεί τις ένοπλες, τα σώματα ασφαλείας. Γιατί αυτό διοικεί, αυτό αποφασίζει ποιοι θα βγουν αρχηγοί, υπαρχηγοί και τα ρέστα, αυτό κανονίζει τις κρίσεις και αυτό κανονίζει το ποιος θα μπει υπουργός. Μην τρελανούμε στο δηλαδή. Γι' αυτό και βλέπουμε κάτι φούφουτους, ας πούμε, οι οποίοι το παίζουν δήθεν και καμώνονται κάμποση και εμφανίστηκε ο κ. Πανούσης. Ποιος είναι ο κ. Πανούσης? Δεν τον ξέρουμε. Και από παλιά. Και από πού προέρχεται και τον τρόπο. Πού είναι? Είναι τεταλμένοι όλοι αυτοί. Ή τουλάχιστον βάζουν το θείο Κλάβδιο. Ακριβώς. Είναι ακίνδυνοι για το σύστημα. Το θείο Κλάβδιο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Έτσι, όταν ο Κόμωδος τον φάγανε, έτσι, βάλαν το θείο Κλάβδιο οι Γερμανοί Πρετοριανοί, οι οποίοι δεν θέλαν να χάσουν το μισθό. Λένε, όχι, το φάγανε. Ποιος ήταν, βρήκανε τον Κλάβδιο που κρυβότανε. Ήταν και αυτό. Τραυλός. Σου λέει, εντάξει, αυτός δεν μας απειλεί. Αλλά... βάλ τον αυτοκράτορα. Ζήτω αυτοκράτορα. Λοιπόν, έτσι κάπως γίνεται η δουλειά όταν δεν επιλέγουν Κόμωδους. Ακριβώς. Λοιπόν, σε αυτήν την κατάσταση και δυστυχώς έχουμε μία καλά, η κυβέρνηση τα έχει δώσει όλα πλέον, για όποιον δεν το βλέπει τι να κάνουμε θα το δει και θα το δει μες στη φωτιά, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι το να το δεις μες στη φωτιά είναι τουλάχιστον χαζό, και βεβαίως όλη αυτή η ιστορία στηρίζεται στο ίνιμο του δικαίου που πρέπει να κοιμάται ο ελληνικός λαός, γιατί βεβαίως οφείλει να το κάνει. Πάντως αυτό που δεν αντιλαμβάνεται ο Τσίπρας και η κυβέρνηση ή δεν θέλει να αντιληφθεί εν πάση περιπτώσει είναι ότι όπως ακριβώς το περιγράφει και εδώ η φωνή μέσα από τα υπόγεια της Κατεχάκη, ότι η κυβέρνησή του στο συγκεκριμένο τομέα είναι πολύ καλά και αποτελεσματικά ναρκοθετημένη. Οι εκρήξεις θα είναι πολλές και ηχηρές. Όσο πιο γρήγορα βγουν σωστά συμπεράσματα από τον Πρωθυπουργό, τόσο καλύτερα για τον ίδιο, την κυβέρνηση και γενικότερα την πατρίδα μας. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε τίποτα από αυτή την κυβέρνηση. Γι' αυτό και θεωρώ ότι, προσωπικά εγώ θεωρώ ότι το ταχύτερο δυνατό, αν πάμε σε εκλογές, το ταχύτερο δυνατό θα είναι καλό. Βεβαίως προϋποτίθεται ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει αυτός ο πόλος συσπήρωση εκείνων των δυνάμεων που πραγματικά επιλέγουν τη μόνη αξιοπρεπή διέξοδο, που σημαίνει εθνικό νόμισμα και διαγραφή του χρέους. Διαφορετικά, γι' αυτό και λέμε για άλλο κράτος με διαφορετικούς όρους, έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές ιστορίες, σαν και αυτές για τις οποίες συζητάμε και ξέρουμε όλοι μας. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όσοι από εμάς είμαστε χρόνια στον δρόμο, δηλαδή από το δεκαετία του 80. Ενώ στα κινήματα και όλα αυτά τους ξέρουμε όλους αυτούς. Δηλαδή είναι πολύ γνωστές φάτσες. Γι' αυτό και αυτοί που εντοπίσαμε, που έλεγε ο Γιάννης προηγουμένως για τους
τύπους που ακολουθούσαν την πορεία για ναι. τους λεγόμενους αντιξουσιαστές. Ναι, ναι. Ορισμένοι από αυτούς μας είναι γνώριμοι από καταστάσεις οι οποίες, τι να σας πω, τους έχουμε εντοπίσει έξω από αστυνομικά τμήματα να εξοπλίζονται για να κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή, τι να σας πω, μέχρι φωτογραφίες υπάρχουν. Ακριβώς, υπάρχουν φωτογραφίες. Λοιπόν, μην τρελαθούμε, δηλαδή, τους ξέρουμε επακριβώς. Γι' αυτό κιόλας μας κάνει η φοβερή εντύπωση. Όχι που μας κάνει φοβερή εντύπωση. Ξέρουμε ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να τα βάλει μαζί τους ή τους έχει επιτρέψει να κάνουν, να κάνουν τη δουλειά τους, γιατί ξέρει πολύ καλά, πρόκειται για ένα πολιτικό χώρο που ξέρει ότι ξέρουμε κι εμείς. Χρόνια στους δρόμους, τους ξέρουμε φωτογραφημένους, πώς να το πούμε. Ξέρουν πολλοί από τους δικηγόρους οι οποίοι έχουν δράσει στα κινήματα αυτά και έχουν υπερασπιστεί αγωνιστές οι οποίοι πήγαν φυλακή κτλ. Ή διώχθηκαν με βάση μαρτυρίες αυτών των τύπων. Είναι εντοπισμένοι δηλαδή, έχουν εμφανιστεί δηλαδή, πώς να το πούμε, ξέρουμε ποιοι είναι και όλα αυτά τα πράγματα και θα μπορούσαν κάλλιστα μέσα σε ένα 24ωρο να γίνει η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου για το παρακράτος, εάν είχαμε μια κυβέρνηση η οποία σκεφτόταν δημοκρατικά, με όρους δημοκρατίας και με όρους πατριωτισμού. Δυστυχώς ούτε το ένα συμβαίνει ούτε το άλλο συμβαίνει. Θα μπορούσαμε να είχαμε ξεμπερδέψει με αυτούς τους τύπους μέσα σε μια νύχτα. Μέσα σε μια νύχτα. Αρκεί βεβαίως μια κυβέρνηση να υπήρχε πολιτική βούληση και βεβαίως να μπορούσε να στηριχτεί πραγματικά στο λαϊκό στοιχείο, να το πούμε έτσι. Και δηλαδή στους αγωνιστές που δεν είναι λίγοι. Και μέσα στο σώμα, στο σώμα της ασφαλείας δηλαδή, και στην κοινωνία. Γιατί αυτό πάει πακέτο. Δεν πάει το ένα χώρι από το άλλο. Αν θέλαμε πραγματικά να δούμε την κατάσταση όπως είναι. Να πούμε επίσης ότι σήμερα είναι η μέρα των πληστηριασμών. Βεβαίως. Κατά των πληστηριασμών μάλλον. Η κατάσταση ξεφύγει από κάθε έλεγχο, όπως τον περιμέναμε άλλωστε. Γιατί πρέπει, οφείλουμε να πούμε, ότι όποιος νομίζει, όποιος πιστεύει δηλώσεις της κυρίας Βαλαβάνη ή του κυρίου Σταθάκη ότι δήθεν δεν γίνονται πληστηριασμοί, ας έρθει να κάνει μια βόλτα από τα ειρηνοδικεία να δει τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Κάθε 3,5 ώρα κάθε Τετάρτη, ας έρθει στο ειρηνοδικείο, το πιο κοντινό σε αυτόν, να δει τι γίνεται. Να δει πόσες πρώτες κατοικίες έχουν βγει στο σφυρί. Τι γίνεται ακριβώς, τι κομπίνες έχουν σκαρφιστεί διάφοροι παράγοντες των πληστηριασμών αυτών για να μπορούν να περνάνε οι πληστηριασμοί παρά τις συγκεντρώσεις κόσμου που προσπαθούν να τις εμποδίσουν. Και βεβαίως δεν είναι τυχαίο και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να κρίνει, να έχει διαμορφώσει άποψη για πάρα πολύ κόσμο, το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση, δεν λέω παρά τις υποσχέσεις προεκλογικές, αυτό το θεωρώ πλέον αστείο, ανέκδοτο, δεν έχει κάνει το υποτυπώδες. Δηλαδή δεν έχει βγάλει μια απλή υπουργική απόφαση που να προστατεύει την πρώτη κατοικία ή να, πώς θα το πούμε, να παρατείνει την προστασία της πρώτης κατοικίας για τουλάχιστον αυτό το χρόνο, για το 2015. Κάτι το οποίο υποσχόταν προεκλογικά και η απελθούσα κυβέρνηση, η συγκυβέρνηση και η τωρινή συγκυβέρνηση. Δεν το κάνανε. Και αυτό δεν χρειαζόταν να κατέβει νομοσχέδιο στη Βουλή. Το μόνο που χρειαζόταν να υπάρξει απλή υπουργική απόφαση. Παράταση της προηγούμενης. Ακριβώς. Γιατί νόμος υπάρχει. Ακριβώς. Υπάρχει νόμος υπάρχει και το μόνο που θα έκανε και θα μπορούσαν να το είχαν κάνει από τις 26 Ιανουαρίου. Και επειδή φίλοι από το ΣΥΡΙΖΑ δεν το πιστεύουν αυτό το πράγμα, νομίζουν ότι δεν πρόκειται για πρώτη κατοικία, ότι δεν έχει ξεκινήσει, εμείς τους λέμε ότι τώρα να πάνε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, εκπληστηριάζεται πρώτη κατοικία. Συντοματικά είναι και συναγωνιστής ο κύριος που έχει αυτή την, που εκπληστηριάζεται το σπίτι του, πενταμελούς οικογένειας, ο οποίος ο συναγωνιστής αυτός έχει και καρδιοπάθεια και αυτή τη στιγμή γίνεται εκπληστηριασμός στην κυρίου Λουλουκάρεως στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Από ό,τι είδα το δελτίο πληστηριασμών που φροντίζουν τα παιδιά του κινήματος να βγαίνει τουλάχιστον για την Αττική, αλλά ξέρω ότι γίνεται σε ολόκληρη την Ελλάδα κάτι ανάλογο, ειλικρινά δεν είδα ειρηνοδικείο όπου να μην υπάρχει πρώτη κατοικία, τουλάχιστον μια πρώτη κατοικία σε πληστηριασμό. Μιλάμε για εκατοντάδες πρώτες κατοικίες αυτή τη στιγμή. Ένας κόσμος ο οποίος χάνει το σπίτι του γιατί η ανέμελη βαρουφακιάδα βγάζει και είναι πρόκληση, αυτό είναι διπλή πρόκληση, το να σε βγάζουν φωτογραφίες στο Παρί Μάτς, στο Παρί Μάτς, να τρως ήσυχα τη στιγμή που εσύ ετοιμάζεις συσίτια για τους φτωχούς. Μου λέτε γιατί εκνευρίζομαι μερικές φορές.
Ρε γαμώτο που με συγχωρείτε, σε μια χώρα όπου αρπάζουν το σπίτι του φτωχού γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει, τράπεζες, καταχρηστικά επιτόκια, καταστάσεις οι οποίες πραγματικά έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο, ο Υπουργός Οικονομικών να φωτογραφίζεται με τη βιλάρα στην αεροπαγή του κάτω από, από την Ακρόπολη, εντάξει, να τρώει με τη γυναίκα του και να χαργεντίζεται. Λοιπόν, τη στιγμή που ετοιμάζει συσίτια και κουπόνια τροφίμων για 1.200.000 οικογένειες, βεβαίως μόνο για τις 30.000 οικογένειες θα είναι αυτά. Έτσι, λοιπόν, και καθόμαστε εμείς και συζητάμε. Όχι αντίληψη Αντουανέτας, χειρότερα. Τουλάχιστον η Αντουανέτα σου έλεγε, γιατί δεν δίνεται περιοριογιός με το παντεσπάνι, ας πούμε. Ετούτος εδώ λέει μόνο για τους 30.000, για τους άλλους να πάνε να κόψουν το λαιμό τους. Καλά, και οι 30.000 θα πάνε να κόψουν το λαιμό τους. Γιατί από άνθρωποι μεταβάλλονται σε επέτες. Επίσημα, ναι, επίσημα. Με βούλα του κράτους. Αλλά ρε παιδιά, δηλαδή πού έχουμε φτάσει, ας πούμε. Και έχουμε και τον κύριο Σταθάκη, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ μας λένε ότι είναι νεκρός ο νόμος Κατσελιά. Από πού και ως πού είναι νεκρός, κύριε Σταθάκη. Και γίνεται μια ολόκληρη προβοκατόρικη προπαγάνδα στο να αποτρέψουν τον κόσμο να προσφύγει, αυτό τουλάχιστον που έχει τη δυνατότητα να προσφύγει, στον νόμο Κατσέλη για να καλυφθεί. Επειδή προετοιμάζουν τώρα το νέο πτωχευτικό δίκαιο, το οποίο θα είναι στο πρότυπο της Ιρλανδίας και της Ισπανίας, και δεν το ξέρω από κανέναν άλλο, από το Στουρνάρα το ξέρω, που μόλις προχθές μας είπε τι είναι αυτό που προετοιμάζεται. Στο πρότυπο της Ιρλανδίας και της Ισπανίας, σας παρακαλώ. Έχετε διαβάσει για το πώς πάγανε τα παιδιά, των παιδιών τα χέρια, οι αστυνομικοί μαζί με το δικαστικό κλητήρα για να τους βγάλουν, να τους πετάξουν έξω από το σπίτι. Έτσι πηγαίνανε και πήραν τα σπίτια στη Μαδρίτη και αλλού. Λοιπόν, αυτός είναι ο τρόπος, ώστε μέσα σε 2 μήνες ή 3 να τελειώνει η ιστορία του πληστηριασμού. Δεν θα γίνεται με ανοιχτό τρόπο όπως γίνεται τώρα, αλλά θα γίνεται με ηλεκτρονικό. Αυτό είναι το πτωχευτικό δίκαιο. Και μάλιστα θα σου δεσμεύουν το σύνολο του εισοδήματός σου μέχρι να μπορείς να ξεπληρώσεις μέρος έστω του χρέους που θα σου έχουν επιδικάσει. Το καταλαβαίνουμε τώρα αυτό. Γιατί δεν θέλουν και προπαγανδίζουν ότι μην πάτε στον νόμο Κατσέλη για να σας πιάσουν στα πράσα και να σας αλλάξουν τα φώτα. Γιατί αυτοί που θα έχουν μπει στον νόμο Κατσέλη θα έχουν αυτή την ελάχιστη προστασία τουλάχιστον σε ορισμένα πράγματα στην πρώτη κατοικία, στο βαθμό δηλαδή που υπάρχει αυτή από τον νόμο Κατσέλη, και έτσι δεν θα μπορούν να το αλλάξουν αυτό το πράγμα και θα πιάσουν τους άλλους. Γι' αυτό προπαγανδίζουν, μην πάτε στον νόμο Κατσέλη, σας λένε. Γιατί εμείς θα σας φτιάξουμε καλύτερο, να σας πιάσουμε χωρίς να έχετε προστασία κανενός είδους και να σας αλλάξουμε τα φώτα. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Και την ίδια ώρα υπονομεύουν τη συμμετοχή, την οποιαδήποτε συμμετοχή στον κόσμο στους πληστηριασμούς. Μάλιστα, μου γράφουν διάφοροι, μα πού τους βλέπετε τους πληστηριασμούς, βρε βλάκα, στην τηλεόραση δεν πρέπει να τους δεις, αλλά κατέβα κάτω στο ελληνικό δικαίωμα να δεις τι γίνεται. Έστω να πιεις ένα καφέ εκεί. Πήγαινε να δεις τι γίνεται. Με τον Κοσμάκη που χάνει το σπίτι του. Μιλάμε για οικογένειες, έτσι. Για φανταστείτε το λιγάκι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει άμεσα. Σήμερα είναι μια από τις μέρες που πραγματικά για πρώτη φορά βλέπω τόσα κόκκινα φωτάκια να ανάβουν. Δηλαδή προσκλητήρια σε ειρηνοδικεία για να μπορούσα, όπως ακριβώς αυτό το κύριο Λουκάριος που είναι το ειρηνοδικείο Αθηνών. Η κατάσταση πραγματικά ξεφύγει και ξεφύγει καθαρά με ευθύνη της κυβέρνησης. Τι είναι στην κυρία Βαλαβάνη να βγάλει μια υπουργική απόφαση και να λέει προστασία. Αντί για αυτό έστειλε επιστολή, αν έχει το Θεό της δηλαδή, σε ειρηνοδίκες, δικηγόρους και συμβολεογράφους, λέει ναι, μην κάνετε ρε παιδιά. Με επιστολή. Γιατί δεν βγάζει απόφαση. Θα είναι μονομερής ενέργεια. Ναι, βεβαίως. Ναι, όπως το να κάνει μονομερής ενέργειες και μάλιστα να ψευδολογεί ασύστολα απέναντι στον Κοσμάκη, δεν έχει κανένα πρόβλημα να του λέει, α ναι δεν πειράζει, πουλάμε ό,τι έχει και δεν έχει το ελληνικό δημόσιο για να στηρίξουμε τη σύνταξή σου. Αυτό θα του πούν αύριο όταν θα υπογράφουν την νέα δανειακή σύμβαση με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό και θα πηγαίνει όλη η δημόσια περιουσία μαζί και η δική του ιδιωτική που θα έχει υποθηκευτεί διαμέσου της εφορίας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας σημαίνει άλλο κράτος. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Άλλο κράτος. Και θα του λένε,
Τι θέλεις δηλαδή, να μην μπορούμε να πληρώσουμε συντάξεις και μισθούς? Ό,τι του λέγει ο Γεωργάκης το 10. Και μετά το παραλιακό μέτωπο, ας πούμε, για παράδειγμα, στρατηγική που θα έχει παραδοθεί στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό διαμέσου του ΤΑΙΠΕΔ, στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, δεν θα μπορούμε ούτε να πλησιάσουμε. Όχι, δεν θα πλησιάσουμε. Και να δω τότε, μάγκες, γιατί αυτό είχε γίνει στη Βενεζουέλα πριν έρθει ο Τσάβες, και διάβαζα τότε τα μεγάλα συνταγματικά προβλήματα που είχε δημιουργήσει, αλλά και με προβλήματα για το statehood, για την κρατική οντότητα της Βενεζουέλας, γιατί η ιδιωτικοποίηση αυτού του τύπου των παραλίων της χώρας βάζει θέμα υφαλοκρηπίδας, χωρικών υδάτων, ζητήματα στρατηγικής υπόστασης του κράτους με βάση το διεθνές δίκαιο. Το καταλαβαίνουν που μας πάνε. Μπράβο τους. Ζήτω. Κοιμήσωση. Ο έμεσος τρόπος υλοποίησης της εκχώρησης της εθνικής κυριαρχίας. Μα δεν πλέον... έχουμε... Όχι, πρόσεξε να δεις. Εδώ δεν είναι πιο πλέον κατάλυση εθνικής κυριαρχίας. Είναι κατάλυση του αυθυπόστατου του ελληνικού κράτους. Με βάση το διεθνές δίκαιο. Η έννοια του statehood και το δράμα της ιστορίας είναι το εξής. Ότι προχωράει δηλαδή η κατάσταση. Δεν είναι το national sovereignty, δηλαδή εθνική κυριαρχία. Είναι το statehood, η δυνατότητα δηλαδή να έχεις κρατική υπόσταση. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Γιατί ακόμη και προτεκτοράτο όταν είσαι, έχεις κρατική υπόσταση. Αλλά είσαι προτεκτοράτο. Δεν έχεις εθνική κυριαρχία. Εδώ θα σου στερήσουν το statehood, δηλαδή την υπόσταση, την κρατική υπόσταση. Καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Δεν μπορούμε να αποφασίζουμε ούτε για FIR, ούτε για χωρικά ύδατα, ούτε για υφαλοκρηπίδες, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Δεν μας αφορούν. Ούτε καν τα σύνορα δεν θα μας αφορούν. Το καταλαβαίνουμε. Εκεί μας πάνε. Γι' αυτό την πάνε σιγά τη δουλειά. Σιγά σιγά τη δουλειά να υπογράψουν τη νέα δανεική σύμβαση, όπου πλέον το statehood, δηλαδή η κρατική υπόσταση της χώρας, θα παραχωρείται. Και όχι μόνο η ασυλία και η εθνική κυριαρχία. Αυτό θα μας καταφέρει η αριστερά. Αυτή η αριστερά, η κυβερνός αριστερά. Αν δεν το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα, θα βρεθούμε στην κατάσταση να διεκδικούμε ξανά. Και προσέξτε, μην το ψάχνουμε μακριά. Υπάρχει από την νομική σχολή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μια συλλογική εργασία που πραγματικά θέτει το δίλημα αυτό ήδη από το 2012. Το λεγόμενο stateness είναι ένας νεολογισμός στα αγγλικά, στην νομική, στην νομική parlance, από την αγγλοσαξονική παράδοση, όπου stateness σημαίνει ανυπαρξία κρατικής υπόστασης ενός κράτους. Και αυτό το δίλημα το βάζουν ξεκάθαρα. Και μάλιστα μόνο στα αγγλικά, γιατί δεν το έχω δει να έχει δημοσιευτεί το βιβλίο αυτό, η συλλογική δουλειά. Καλά, αυτή την πανεπιστημιακή, την νομική σχολή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, δεν ξέρω ποιος την έχει ιδρύσει. Πάντως δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα. Είναι πραγματικά λίκνο αποικιοκρατικής δουλείας. Είναι πραγματικά, είναι αυτό το λίκνο του λεγόμενου δικαίου κατοχής. Αυτοί πώς το μεταφράζουν, λένε stateness and sovereignty debt. Sovereign debt. Λοιπόν, τι σημαίνει από τα αγγλικά? Είναι η ανυπαρξία κράτους σε διαδικασίες υπερχρέωσης, δηλαδή κρατικού χρέους. Και τι σου λένε, ότι στην κατάσταση αυτή που έχει βρεθεί η Ελλάδα, έχει δύο επιλογές. Ή να σηκωθεί να φύγει από την Ευρωζώνη και όλα αυτά τα πράγματα, και έτσι να αποκτήσει ή να διεκδικήσει το stateness, δηλαδή να απαλλαγεί από το stateness, ή να προχωρήσει σε κατάσταση stateness, δηλαδή απαλλαγή από την κρατική υπόσταση, παρακαλώ. Όχι μόνο από την εθνική κυριαρχία, από την κρατική υπόσταση. Οπότε αυτό σημαίνει ότι μεταβαλλόμαστε σε επαρχία μιας φεντεραλιστικής ένωσης, όπως μετεξελίσσεται σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα η κρατική υπόσταση παίζεται σήμερα. Να γιατί η κυβέρνηση τι έκανε, προσπάθησε και κατάφερε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, μέχρι να τη στείλουμε στο διάολο και αυτήν και τους υπόλοιπους και τα αφεντικά που κρύβονται από εκεί πίσω, σαν λαός εννοώ βεβαίως πάντα, μας έφερε όχι απλά την τεχνική κυδαιμονία όπως είχαμε μέχρι τώρα, αλλά και την πολιτική κυδαιμονία. Δέχτηκε η κυβέρνηση κάτι το οποίο στα λόγια δεν δεχόταν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ότι βρισκόμαστε υπό πολιτική κυδαιμονία, δηλαδή υπό πολιτικό έλεγχο των θεσμών, και έτσι αρνείται το αυθύπαρκτο του ελληνικού κράτους. Αυτό που διεκδικεί η κυβέρνηση είναι απλά την αυτονομία κινήσεων μιας οποιασδήποτε διοίκησης υπό τα πλαίσια ενιαίας πολιτικής
κυδεμόνευσης που μπορεί να έχει οποιοδήποτε εξουσία, ακόμη και σε ένα κράτος. Στην πραγματικότητα, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την Ευρωζώνη ως ενιαίο κράτος και διεκδικεί απλά την δυνατότητα ευληγησίας κινήσεων στα πλαίσια ενός ενιαίου κράτους που το αναγνωρίζει ως τέτοιο. Γι' αυτό και δέχεται την πολιτική κυδαιμονία των θεσμών. Που είναι αδιανόητο και με βάση τις συνθήκες και με βάση τις συνθήκες ίδρυσης. Γιατί με τον τρόπο που έχει εξελιχθεί το δημοσιονομικό σύμφωνο κτλ., είναι σαφές ότι πάει προς τα εκεί. Και έτσι γίναμε το πειραματόζωο, με βάση το οποίο η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξελίσσεται σε ενιαίο κράτος. Και έτσι αποκτά κρατική υπόσταση σε βάρος της Ελλάδας. Και αυτό θα δημιουργήσει το προηγούμενο για να καταργηθεί η κρατική υπόσταση και στα υπόλοιπα κράτη. Στα υπόλοιπα κράτη. Αυτό κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μπράβο ρε παιδιά, που συνταγματολόγοι που υπερασπίστηκαν την εθνική κυριαρχία του κράτους, του δικού μας κράτους απέναντι στις δανειακές συμβάσεις, σήμερα έχουν προσυπογράψει την κατάλυση της κρατικής υπόστασης της ελληνικής δημοκρατίας ή της ελληνικής πολιτείας ωστότερα, γιατί δεν υπάρχει δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο. Μπράβο κύριε Κατρούγκαλε, μπράβο σας κύριε Κασιμάτη. Μπράβο σας. Μεγάλη κατάκτηση αυτό. Εκεί που υπερασπιζόμασταν όλοι μαζί την εθνική κυριαρχία, ο καθένας με τον τρόπο του και τα μέσα που έχει, προσυπογράφεται μαζί με τον κύριο Κατρούγκαλο τη μετάβαση σε μια κατάσταση ανυπαρξίας κρατικής οντότητας. Stateness αυτό λέγεται στα αγγλικά. Ψάξτε το να δείτε. Ψάξτε το να δείτε. Τι να πεις μετά, τι να πεις ειλικρινά. Και έτσι λοιπόν θα μας φέρουν σε μια κατάσταση όπου θα υπογράψουν η νέα δανειακή συνθήκη. Αυτό καθυστερεί. Γιατί αν για παράδειγμα μια τέτοια δανειακή συνθήκη που αρνείται το που οδηγεί την Ελλάδα σε κατάσταση stateness, δηλαδή σε κατάσταση άρνησης κρατικής υπόστασης, θα είχαν ξεσηκωθεί και οι πέτρες αν την υπέγραφε ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος ή κάποιος από τον Παπαδήμο. Και φέραν την αριστερά να το επιβάλλει. Γιατί ξέραν ότι με την αριστερά θα το δεχτεί ο κόσμος. Δεν το δεχτεί, δεν το καταλάβει καν. Το κουκουέ εσωτερικού, εγώ να θυμηθώ τότε τα μαθητικά μου χρόνια, ήταν όραμά του. Ήταν όραμά του δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ένα federal, μια μεγάλη, μια κρατική Ευρώπη όπου υπαγόμαστε όλοι εκεί. Δεν είναι κάτι που το κάνει τώρα αναγκαστικά. Είναι όραμά τους. Και αυτό το χειρότερο απ' όλα. Θυμάμαι, γιατί... έτσι και για να τελειώσει, θυμάμαι ότι χαρακτήριζαν το εθνικό κράτος ως παροχημένο. Μπράβο, ναι. 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 Οι σκατάνθρωποι του, ναι, 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 του Κύρκου. Ακριβώς. Οι σκατάνθρωποι του Κύρκου. Λοιπόν, ο οποίος είναι από αυτούς που λες πεθάνανε και γλιτώσαμε. Πεθάναμε και γλιτώσαμε. Είναι από αυτούς που λέει δεν είναι ο θάνατος, δεν δικαίωται. Δεν τους δικαιώνει ο θάνατος. Απαλλάσσει από την ανθρωπότητα από την ύπαρξή τους. Και δει από το λαό, τον ελληνικό λαό. Αυτό και το δράμα με τη ιστορία με τον κουκουέ ιστορικού, γιατί υπήρχε κόσμος εκεί μέσα που δεν άξιζε να είναι εκεί. Δηλαδή υπήρχε κόσμος πραγματικά, ήταν κόσμος ο οποίος χάθηκε για το κίνημα. Κακός. Και εδώ έχει τεράστια ευθύνη στο ίδιο κουκουέ της εποχής μου. Το δικό μου. Εκεί που ήμουν εγώ τότε. Γιατί? Γιατί αντιμετωπίζαμε το κουκουέ ιστορικού ως ανυμπεριαλιστική αριστερά, όπως θα έπρεπε να την ονομάζουμε, αλλά σαν αναθεωρητική αριστερά. Δηλαδή, η μάχη δινόταν για τις ερμηνείες του μαρξισμού, ενώ θα έπρεπε να δοθεί η μάχη για το γεγονός ότι ήταν μια αντιδημοκρατική, αντεθνική, αντιπατριωτική αριστερά, η οποία ήταν η αριστερά του ιμπεριαλισμού. Και αντί να δίνεται η μάχη εκεί και να συσπηρώνεται γύρω από τις λογικές της υπεράσπισης δημοκρατίας, εθνικής ανεξαρτησίας, των εαμικών δηλαδή προταγμάτων, να το πούμε έτσι, ό,τι πιο προοδευτικό υπήρχε και εκεί μέσα εκεί πέρα και να απομονωθεί αυτό το ιμπεριαλιστικό στοιχείο, η ιμπεριαλιστική λογική την οποία εξέφραζε η ηγεσία Κύρκου, τι κάναμε, τους δίναμε τη δυνατότητα να εμφανίζονται ως μαρξιστές έστω μιας άλλης μαρξιστικής σκοπιάς και έτσι να τραβάνε κόσμο ακριβώς αυτή τη λογική. Γιατί στο κάτω γραφείς εμείς τι υπερασπιζόμασταν, μια σοβιετική παραλλαγή που έτσι αλλιώς ήταν και ευθύνουσα. Έτσι. Οπότε η επιλογή γινότανε. Είσαι, ανανεωτής μαρξιστής ή
Μα δεν ήταν εκεί η συζήτηση. Φίλε μου, είσαι δημοκράτης, είσαι πατριώτης. Δεν ήταν όλοι πατριώτες. Και η μεγάλη τρομακτική υποχώρηση που κάνει η κομμουνιστική αριστερά μετά την μεταπολίτευση είναι ακριβώς αυτό το σημείο. Ότι όλοι είμαστε, ξαφνικά όλοι γίνανε πατριώτες. Και με το όλοι γίνανε πατριώτες, είμαστε και εμείς πατριώτες. Που ήταν ιδιοκόμενοι, για παράδειγμα, των ξένων νησιών κτλ. Το θυμάμαι και τον Χαρίλαο, αλλά έχω διαβάσει και τον Ριζοσπάστη στην δεκαετία του 70, ας πούμε, ομιλίες ακριβώς πριν από το 10ο συνέδριο. Να λέει βεβαίως όλοι ήταν πατριώτες, αλλά και το Κουκουέ ήταν πατριωτικό, γιατί έδωσε το αίμα του στο να. Τι λες, ρε φίλε. Και ο αβέρος πατριώτης. Και ο αβέρος πατριώτης που του είχε γράψει ο Μπόστ με ένα ολόκληρο ποίημα αφιερωμένο μέσα στη Χούντα, όταν εμφανίστηκε να συναναστρέφεται με τον Παδόπουλο και του λέει, δεν το θυμάμαι ολόκληρο, απλά μια παράφραση, και λέει τότε και τότε ο Πασάς εγύρας, την κούπα εγύρα, εγύραν, του είπε δείξα μου ή τη γεφύραν. Δηλαδή ήταν ο γεφυροποιός που λέγαμε. Λοιπόν, γιατί λέει πήγε και διηγήθηκε στον Πασά, ο Πασάς ήταν ο Παπαδόπουλος, διηγήθηκε στον Πασά ο Αβέροφ την φοβερή ταινία «Η γέφυρα του ποταμού Κβάη». Και λέει ο Μπόστ και ο Πασάς με την κούπα που έγινε την κούπα, του λέει δείξε μου τη γέφυρα. Τη γέφυρα. Ήταν, λοιπόν, για να, και αυτός πατριώτης. Όλοι οι πατριώτες, παιδιά, και οι δοσύλλογοι, για μια στιγμή. Με την παραχώρηση αυτή έφυγε το πεδίο αναμέτρησης από εκεί, από αυτό που αφορούσε όλο το λαό, και έγινε πεδίο αναμέτρησης μιας μειοψηφίας περιθωριακού τύπου, η οποία πάλευε για το ποιο δόγμα είναι πιο καλό, το α δόγμα ή το β δόγμα. Και ναι, μεν μπορεί να έχει σημασία σε ένα επίπεδο φιλοσοφικό, η αφαίρεσης και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν αφορούσε παρά μόνο σέκτες. Και έτσι επιτρέψαμε να επιβιώσει μια υπεριελιστική αντίληψη μέσα στον κορμό της αριστεράς, η οποία σήμερα μας οδηγεί στο θάνατο του λαού και της χώρας. Με τη συνηγορία φυσικά και του Περισσού, οι οποίοι ακόμη χειρότερα σήμερα, μένουν σε μια λογική η οποία είναι οπορτουνιστές. Και μια κουβέντα έτσι για τους φίλους και παλιούς συντρόφους. Ο οπορτουνισμός, όπως τουλάχιστον τον προσδιορίζανε η κλασική, δεν ήταν παρά ένα ρεύμα του κινήματος, με το οποίο βεβαίως μπορεί να διέφεραν ως προς το τυχοδιωκτικό χαρακτήρα του αλλονού, αλλά ήταν ρεύμα συμμαχικό. Η διεκδίκησή τους πάντα ήταν να ενωθούν αυτά τα ρεύματα πάνω σε κοινή βάση. Από την εποχή του Μανιφέστου μέχρι την ιστοριακή, έλεγε στην καταγωγή του χριστιανισμού, όχι, στον πόλεμο των χωρικών στη Γερμανία, ο Έγκελς. Αυτός που φαντάζεται ότι η ιστορική εξέλιξη δεν εξελίσσεται όπως θα πρέπει ή πως το φανταζόταν λόγω προδοσιών, δεν είναι τίποτα άλλο παρά θεσκόλυπτος. Ότι δηλαδή δεν, το κίνημα δεν πάει μπροστά γιατί το προδώσανε. Έτσι, δεν είναι παρά θεσκόλυπτος. Έτσι, λοιπόν, θα πρέπει να καταλάβουμε τις δομές, τις αντιθέσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι τώρα πληρώνουμε την αριστερά της μεταπολίτευσης. Πληρώνουμε την αριστερά της μεταπολίτευσης. Και με αυτήν, τουλάχιστον, αμάν είναι να γλιτώσουμε από δάφτινε, να λέω, εντάξει, κάτι θα καλό θα βγει από αυτήν την κρίση. Αν είναι όμως να θαυτεί η χώρα και ο λαός μαζί της, παιδιά, πρέπει να ανασκουμποθούμε. Χάρη σε αυτήν, μια ολόκληρη γενιά, ή μετά από μένα γενιά, και ένα κομμάτι της δικής μου γενιάς βεβαίως, χάσαμε την αίσθηση της πατρίδας, που ήταν το καθοριστικό στοιχείο γέννησης του ίδιου του εργατικού κινήματος και του κοινωνικού κινήματος ήδη από τη δεκαετία του 20. Χάσαμε το μπούσουλα που λέμε. Και έτσι χάσαμε το περιεχόμενο, το κοινωνικό περιεχόμενο των προταγμάτων για τα οποία πάλεψαν γενιές και γενιές μέσα στα κοινωνικά κινήματα στην Ελλάδα και κατέκτησαν ό,τι κατέκτησαν. Και τα πουλάμε μπιρ παρά σήμερα. Μπιρ παρά. Την κοινωνική ασφάλιση. Διάβαζα προχθές την κοινωνική ασφάλιση που ο Ριζοσπάστης έδεπαινε συνέντευξη από τον τότε πρόεδρο του Οργανισμού Κοινωνικών Ασφαλίσεων που ήταν ο Παναγιώτης ο Κανελόπουλος. Και έλεγε πώς υπερασπιζότανε ο Ριζοσπάστης το ίδιο το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και πώς διεκδικούσε να πάει ακόμη περισσότερο και πώς εκεί μπορούσε να τα βρει ακόμη και με τον Κανελόπουλο. Που ήταν από την αντίπερα όχθη,
και έλεγε ότι ο Κανελόπουλος πολύ, με πολύ ανοιχτό τρόπο, βεβαίως η αστική τάξη ψηφίζει κοινωνικές ασφαλίσεις με σκοπό να τυθασεύσει τους κοινωνικούς αγώνες της εργατικής τάξης. Κατελάβει το. Ναι. Το από εκεί και πέρα, το αν το καταφέρνει ή όχι, είναι βεβαίως θέμα της εργατικής τάξης και της ταξικής πάλης. Αλλά το να φτάσουμε από εκεί να ψηφίζουμε παρόν το ΚΚΕ για το νομοσχέδιο, αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο που κατεβαίνει για την ανθρωπιστική κρίση, που υποβιβάζει το φτωχό στη θέση του επέτη, του ζητιάνου δηλαδή, και η κυβερνός αριστερά να σου προτείνει ως λύση του κοινωνικού προβλήματος κάτι που θεωρούσε ο Αλέξανδρος Βόλος φιλελεύθερος, έτσι, αστός συνταγματολόγος, το 1921 ως τη μέγιστη πρόκληση στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δηλαδή τη φτωχοπρόνοια. Τι να πεις ρε παιδιά, με συγχωρείτε δηλαδή. Και όλα αυτά γιατί χάσαμε το έδαφος πάνω στο οποίο πατούσαμε. Γιατί όλα τα κοινωνικά κινήματα, τα πιο ριζοσπαστικά ιδιαίτερα, ξεκινούσαν από το σε ποιον ανήκει αυτός ο τόπος. Στην άρχουσα τάξη, στην ολιγαρχία ή στο λαό. Από εκεί ξεκινούσαν. Και αυτό το πράγμα γεννούσε το λαϊκό δημοκρατικό πατριωτισμό, που βεβαίως είχε μεγάλες εκφάσεις σαν του Ρήγα. Έτσι. Ο Ρήγας τι ξέφραζε, αυτό ακριβώς, σε μια πρώιμη εποχή, για να μπορέσει να γιγαντωθεί και να αποτελέσει λαϊκό ή παλαϊκό κίνημα. Αλλά αυτό, από εκεί γεννήθηκε το εργατικό κίνημα. Τα δικά του προτάγματα αγκάλιασε και γιγάντωσε όταν το έφεραν οι κοινωνικές συνθήκες. Αν είναι δυνατόν να μιλάμε σήμερα και να λέμε αυτά και να προτείνουμε τι, την επιστροφή τρεις αιώνες ή τέσσερις αιώνες πίσω. Και ποιοι το φέρουν αυτό το πράγμα. Αυτό είναι η σημειολογία φοβερή. Το ποιοι το φέρουν. Οι αριστεροί, που κατά τα άλλα βεβαίως είναι ενάντια στην εκκλησία. Πρόσεξε να δεις, φιλοσοφικά να το δούμε αν μη τι άλλο και από άποψη πολιτικής. Αυτοί είχαν λυσάξει να χωρίσουν το κράτος από την εκκλησία. Καλά όσο το δείτε εσείς αυτό. Α, το ξεχάσανε αυτό. Ναι, λοιπόν, με συγχωρείς. Και τι κάνουν. Υιοθετούν τη φιλοσοφία της εκκλησίας ως κρατική πολιτική. Γιατί ναι μεν η εκκλησία μπορεί και οφείλει να κάνει φιλόπτωχο ταμείο και φιλανθρωπία, έτσι αλλιώς η λογική της ήταν τέτοια. Είναι τελείως παροχημένη η λογική του ζητιάνου, του επέτη που προέρχεται από τα εκκλησιαστικά χρονικά την εποχή του χριστιανισμού. Αν θέλετε, και ο χριστιανισμός δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η επανάσταση του επέτη απέναντι σε μια κοινωνία που τον είχε καταντήσει επέτη ζητιάνου. Γι' αυτό και λέει ο Χριστός, που λέει ο έχων δίδων γειτόνας, η ιδεολογία του επέτη. Φίλε μου, εσύ έχεις δύο, εγώ δεν έχω κανένα, τουλάχιστον δώσ' μου το ένα. Αλλά η κοινωνία της εποχής εκείνης που γέννησε τον Χριστό και τις αντιλήψεις του δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια κοινωνία που πόλωνε τις μάζες σε πολύ λίγους εξεφοβερά πλούσιους και τους υπόλοιπους επέτες για τη ζωή τους. Αυτή ήταν η πόλωση σε φτώχεια και πλούτο της εποχής εκείνης. Και είναι λογικό μια θρησκεία που εξέφραζε κατά κύριο λόγο την πλέμπα, έτσι, να εκφράζει τη λογική της ελεημοσύνης. Δεν μπορούσε να ξεπεράσει το ιστορικό όριο, να το πούμε έτσι, ο χριστιανισμός, σαν επαναστατική αντίληψη για τη ζωή, όπως ήταν εκείνη την εποχή. Αλλά τώρα να μας φέρνεις τη λογική αυτή σαν κρατική πολιτική. Εντάξει, τη δίναμε στο Βυζάντιο, όπου το κράτος και η εκκλησία ήταν ταυτόσημα. Και τι κάνουν τώρα, φέρνουν ακριβώς αυτή τη λογική της εκκλησίας ταυτόσημα με το κράτος. Και αντιμετωπίζει τον φτωχό ακριβώς έτσι όπως τον αντιμετώπιζε ο καθολικισμός ή αν θέλετε το εκκλησιαστικό κράτος του Μεσαίωνα, έτσι αντιμετώπιζε τον φτωχό. Και μας το φέρνει πια η αριστερά, που κατά τα άλλα είναι ενάντια, είναι υπέρ του διαχωρισμού κράτους και εκκλησίας. Ο διαχωρισμός κράτους και εκκλησίας δεν είναι μόνο το να πεις ότι ρε παιδιά, ας πούμε, πώς να το πούμε, δεν μπορεί να υπάρχει το άρθρο 1 του συντάγματος ότι ο αρχηγός του ελληνικού κράτους είναι ο Ιησούς Χριστός, δηλαδή. Έλεγος. Εντάξει. Δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να μην υπάρχουν ιδεολογικές. Το κράτος εγγυάται τα δικαιώματα και την ευημερία των πολιτών του. Η Εκκλησία δεν είναι αυτός ο λόγος, ο ρόλος ύπαρξής της. Αφορά τα πνευματικά καθήκοντα του ποιμνίου της, που ελεύθερα επιλέγει να ανήκει σε αυτήν. Λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Δεν μπορείς να μου υιοθετείς λογικές Εκκλησίας και μετά να μου λες «Α, ναι, διαχωρισμός». Είναι τραγικά πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Έτσι.
Να υπενθυμίσουμε εδώ στους φίλους ακροατές ότι μπορούν να ενισχύσουν το σταθμό μας μπαίνοντας στην κεντρική ιστοσελίδα του σταθμού, είναι www.epavlaroi.gr. Υπάρχει εκεί το donate που λέμε, που μπορεί να γίνει με όποια οικονομική δυνατότητα μπορεί να έχει ο καθένας και μπορεί να βοηθήσει για να στήσουμε το σταθμό. Ελπίζω σήμερα να μην είχαμε διακοπές, από ό,τι βλέπω δεν υπάρχουν τέτοια μηνύματα. Προσπαθούμε να τον ανανεώσουμε, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένας φίλος, ο φίλος ο Γιώργος, λέει: ο Ρένος Αποστολίδης αποκαλούσε τον Κύρκο επαναστάτη της Παντόφλας, ο πνευματικός του Ανδρουλάκη. Δυστυχώς ο πνευματικός του Ανδρουλάκη δεν ήταν ο Κύρκος, ήταν ο Χαρίλαος ο Φλωράκης. Δυστυχώς για τον Χαρίλα βεβαίως, που έβγαλε τέτοια πνευματικά παιδιά. Λοιπόν, για να τα πούμε τα σίκα και το σκάφι. Ο φίλος μας λέει: αφού είμαστε Ευρωπαίοι, δηλαδή, Δημήτρη, μια τη συζήτηση που είχαμε προηγουμένως με Ευρώπη, σύνορα της Ευρώπης έχουμε, όχι της Ελλάδας, δεν χρειάζεται κρατική οντότητα, ούτε ελληνικό στρατός, ούτε κυβέρνηση, αφού έχουμε το κεντρικό ιερατείο. Εδώ έχουμε απλά γραμματείς εκπροσώπους και βέβαια να δώσουμε και την περιουσία μας και το οικόπεδο, αφού είναι για την Ευρώπη. Όλοι μαζί θα τα έχουμε. Όλοι μαζί δεν τα έχουμε. Εξάλλου έχουμε και αλληλεγγύη. Δεν χρειαζόμαστε Ελλάδα. Στη Σίτια υπάρχουν και στη Γερμανία. Δεν χρειαζόμαστε Σύνταγμα. Έχουμε την παράδοση ελευθερία στην Ευρώπη. Όλα παρά τη Σύνταγμα στην Ευρώπη, τι φοβόμαστε, αφού έχουμε την Ευρώπη. Λοιπόν, να καταλήξουμε ότι σε λίγες μέρες γιορτάζουμε την 20η Μάρτιο. Η παλιγενεσία. Τούτος ο τόπος μπορεί να γιόρτασε πολέμους, εξόδους από τους πολέμους, την παλιγενεσία του κτλ. Ποτέ δεν είχε γιορτή για την ελευθερία ή για την ανεξαρτησία του. Επίσημη γιορτή. Τυχαίο. Ποτέ. 28 Οκτωβρίου ήταν, αν θέλετε, μια άλλη πανηγελεσία. Με νέους όρους, να το πούμε έτσι. Δεν είχαμε ποτέ, δεν είναι τυχαίο, ποτέ δεν γιορτάστηκε η ελευθερία αυτού του έθνους ή του λαού. Ποτέ δεν γιορτάστηκε η ανεξαρτησία του. Όλοι οι λαοί έχουν τέτοιες γιορτές, εκτός από εμάς τουλάχιστον στην Ευρώπη. Και μάλιστα και εκείνες οι χώρες που ήταν απεικιοκρατία, ήταν υπό την απεικιοκρατία και απελευθερώθηκαν, η βασική τους εθνική επέτειος είναι η ανεξαρτησία. Εμείς δεν γιορτάζουμε την ανεξαρτησία μας. Και φτάνουμε πλέον να γιορτάζουμε την παλιγενεσία του γένους, την παλιγενεσία μας, να το πούμε έτσι, γιατί το γένος περιέχεται στην. Λοιπόν, σε συνθήκες όπου παραδίδουμε τα κλειδιά της χώρας. Όχι απλά με όρους εθνικής ανεξαρτησίας ή εθνικής κυριαρχίας, αλλά ως κρατική υπόσταση. Αρνούμαστε πλέον το δικαίωμα του γένους ή του έθνους, με τη σωστή έννοια, ιστορική έννοια, του λαού μας δηλαδή, να έχει δική του κρατική υπόσταση. Μπράβο μας. Η δική μου γενιά, ρε κερατά, δηλαδή, η δική μου γενιά θα το κάνει αυτό. Θα το ανεχτεί αυτό. Η δική μου γενιά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά ολοκληρώσαμε για σήμερα. Ελπίζουμε να έχετε καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και από μένα. Εις αύριο τα νεότερα. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή».